Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους, μάλλον καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, εδώ για ένα δύο ώρο παρέα χαλαρά. Θερμοκρασία πάρα πολύ υψηλή, μούτρα κατεβασμένα, απορίες, ψήθυροι. Χαρά για την ήττα του Ολυμπιακού και τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βγαίνει έξω από το Champions League, η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει τα μοίρια 20 χάθηκε. Δηλαδή σήμερα είναι όλοι στεναχωρεμένοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, διότι η διοίκηση έχασε 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια ευρώ. Και ψάχνουν να βρουν εξυλαστήρια θύματα. Το μόνο εύκολο είναι να βρουν το εξυλαστήριο θύμα στον Κλάους και να καλύψουν τις δικές τους μικροαδυναμίες ή μεγαλοαδυναμίες. Η πρόκριση χάθηκε από μια ομάδα η οποία ούτε την Τούμπα φοβήθηκε, ούτε το λαό φοβήθηκε, ούτε τον ΠΑΟΚ φοβήθηκε. Έμεινε πίσω στο σκορ γιατί είχε σοβαρότατες μεσοαμυντικές ελλείψεις και σε ατομικό και σε τακτικό επίπεδο. Μιλάω για τον Άγιαξ. Και όμως βρήκε κουράγιο παρά το γεγονός ότι όλα ήταν αρνητικά εκείνη την ώρα για αυτή την ομάδα, να ανατρέψει τα δεδομένα και εκεί που ήταν μειονεκτικά στο να ανέβει ψηλά και να πιέσει τον ΠΑΟΚ έχοντας μια άμυνα εκτεθειμένη, παρά ταύτα κατόρθωσε και έβαλε δύο γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο δεν κινδύνευσε από τον ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση, εκτός από ένα πάλι αμυντικό δικό τους λάθος, 3-1 με τον νεαρό παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μιστακίδη, να σημαδεύει τα δοκάρια και παραλίγο να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Ο Μιστακίδης χθες έχασε την ευκαιρία να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Θα πω ότι το αποτέλεσμα δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι αν προηγιότανε ο ΠΑΟΚ, το λέω του Μπιώτικα, αν προηγιότανε ο ΠΑΟΚ με γρήγορους εξτρέμ, με χώρους καινούς και με το... αφήστε τα την Τούμπα και τους λαούς, αφήστε τα αφήνω για σας. Με μια άμυνα λαθέρ, στα στόπερ ειδικά, και αυτός ο... αφού κατορθώσατε ρε κερατάδες και χάσατε από αυτόν τον αριστερό τον μπακ, τον Ντράιξ, πώς το λένε, που τον έβαλε χθες ο απίθανος προπονητής να πάρει όλη τη γραμμή σαν back half, αφού κατορθώσατε και δεν βάλατε πάνω από ένα γκολ σε αυτή την άμυνα, τότε είστε άξιοι να παίξετε στο Europa League σε ευνοϊκή κλήρωση την Παρασκευή με το Μάτζιο το μεσημέρι. Θα δούμε ποιος θα κληρωθεί με ποιον. Λοιπόν, ο Ντιλιβεράς είναι μαζί μας. Ονομάζεται Deliveras.gr. Είναι η καλύτερη, η εξυπνότερη και ευκολότερη στη χρήση πλατφόρμα παραγγελιών φαγητού στην Ελλάδα. Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε online παραγγελίες στο λεπτό, χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς πιστωτική κάρτα, από τα μεγαλύτερα ονόματα της γεύσης. Μπαίνοντας στην Deliveras.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ανάμεσα από δεκάδες εστιατόρια ανά περιοχή και να κάνετε την παραγγελία σας online εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Ο Deliveras αλλάζει τον κόσμο του online delivery. Για το καλό Εβιτάλ τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζουμε να τα λέμε, γιατί οι παραγγελίες φεύγουν βροχή, γιατί στις πεπτικές διαταραχές, στη δυσκυλιότητα, στο ευαίσθητο έντερο, στην ανεβασμένη χοληστερίνη, στο ανεβασμένο ζάχαρο, στους πόνους της αρθρώσης, στην αύξηση του αμυντικού συστήματος, είναι το φάρμακό σας. Είναι γευστό, έχει στέβια και όχι ζάχαρη, πίνετε ή κατευθείαν με την κουτάλα της σούπας κάθε πρωί ή το βάζετε στο γάλα
ή το βάζετε στο χυμό σας. Όπου και να το βάλετε είναι εύγευστο και κάνει όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία και δίνει όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία στον οργανισμό σας. Τι κερδίζετε εκτός από την υγεία σας με αυτό το προϊόν? Χρήματα. Αντί για 55 ευρώ, με 34 ευρώ και 90 λεπτά, χλάπα της κάθε πρωί, το έχετε, το πίνετε και έχετε την ευεξία, το καλό έντερο και στην πόλη που ζούμε με το 97% υγρασία, οι διάφοροι πόνισης, αρθρώσεις, μέσες, γόνατα, γοφή, ιστορίες, μετά περάσει και τα 40-45, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, τρίζουνε τα κόκαλα. Για τον Εσκιάδη, για τον Παλοδήμο, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, τα λέμε και σήμερα, οι προσφορές στα Σκόντα Οκτάβια συνεχίζουν να υπάρχουν. Ήταν μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά πήρε και παράταση τον Αύγουστο. Ένα μόνο χαρακτηριστικό θα σας πω, ότι το 1000 κυβικά Σκόντα Οκτάβια με 120 αλογάρες μέσα σας το δίνει μόνο 16.500 ευρώ. Δίνει κάτω από 20.000 ευρώ το Σκόντα Οκτάβια με μανίσιο φυσικό αέριο. Μανίσιο από τη μάνα, χωρίς μετατροπές. Και δίνει επίσης κάτω από 20.000 ευρώ το Σκόντα, το οποίο είναι diesel 1600-110 ύπη, φοβερό στην ρεπρίζ και στην επιτάχυνση, φοβερό στην οικονομία και στη μακροζωία. Το 7ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο πιο πέρα από το Αλφακτέο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον Εσκιάδη και τον Παλοδήμο. Εδώ λοιπόν εμείς, τα μούτρα κατεβασμένα, Αριανή Κυρακλειδή στο πρωί βγαίνουν και χαίρονται, χερέκακοι. Πουστάρανε που απεκλείστη ο ΠΑΟΚ. Ο τρόπος που απεκλείστη ο ΠΑΟΚ στα μούτρα των ΠΑΟΞΙΔΟΝ που είδα εγώ από τη γειτονιά που έβλεπα το μάτς μέχρι το ραδιόφωνο, ήτανε τραγικές οι φιγούρες. Γιατί πραγματικά πίστεψαν στην πρόκριση. Πραγματικά πίστεψαν στη νίκη. Πραγματικά πίστεψαν στην καλή προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, ότι θα είχε και αποτέλεσμα. Τώρα, οι ερμηνείες, το τι έφταξε, τι δεν έφταξε κτλ. Ποικίλουν. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι πάνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στην εύκολη λύση του πετάμε στα λεοντάρια τον Κλάους. Και ο Κλάους και ο Άμπαλος και ανέβαινα σήμερα την Μπότσαρη και από το Γιώτη βγαίνανε. Παλιοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αυτό. 7,5 εκατοστάρικα παίρνει ο άχρηστος να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Να πάρει σεντερφόρο κοντός, βγες να τα πεις. Λοιπόν, κύριοι, εμείς προείπαμε. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ό,τι βλέπουμε το λέμε. Και αυτό που είδαμε και σας το είπαμε πριν το παιχνίδι για τον Κλάους, είναι ότι ο Κλάους, γιατί εμείς δεν κάνουμε κριτική όσον αφορά, ας πούμε, το συνέστημα. Δεν υπάρχει συνέστημα στην κριτική. Δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει αγάπη για την ομάδα, δεν υπάρχει μίσος για τον αντίπαλο. Κριτική είναι κριτική. Με γιώτα. Λοιπόν, λέμε, πριν το μάτς με τον Άγιαξ, είπαμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια, μια ομάδα η οποία έχει πρόβλημα ιδιαίτερα χαμηλά, χρειάζεται ταχύτητα ο σέντερφορ, διείσδυση, μεγάλο χώρο. Ο Κλάους είναι μανούλα στο να σου βάζει την μπάλα με την πρώτη στα δίχτυα, στον πρώτο χρόνο. Χθες το έχασε. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει και η ατυχία. Υπάρχει η κατεμιά. Υπάρχει και η ανικανότητα. Υπάρχουν εκείνα τα ειδικά στοιχεία τα οποία έχει ο Κλάους από ποδοσφαιριστής. Τα οποία τα γνωρίζετε. Γιατί τον βρίζετε. Γιατί έχασε το τέτα τέτ. Γιατί έχετε εσείς center for που να μπει να τριπλάρει τον τερματοφύλακα στο ένας με έναν. Είχατε έξω δεξιά που μπορούσε να τριπλάρει. Βρίζατε για τον Σαλμπικίδη. Ο Σαλμπικίδης το βρίζατε για τους δικούς σας λόγους. Τώρα την πέφτετε, να πούμε, στον Κλάους. Στον Κλάους γιατί την πέφτετε, ας πούμε? Τι? Είναι γρήγορος? Όχι. Έχει βελτιωθεί τα τελευταία 7 χρόνια σε κάτι που έχει να κάνει με την ταχύτητα, την τεχνική, το κεφάλι κτλ? Όχι. Τη μυϊκή δύναμη, όχι. Τι έχει ο Κλάους? Ο Κλάους λέει, εγώ είμαι στην περιοχή, φορτώστε με να βάλω γκολ. Χθες τον φόρτωσαν, δεν τα έβαλε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Κλάους χθες φορτώθηκε και δεν τα έβαλε. Δηλαδή διάλεξε σε εισαγωγικά το λάθος παιχνίδι για να βγάλει σε αυτό που μπορεί να κάνει καλά
το στραβό. Δηλαδή, ο Κλάους έκανε πολύ ωραίες αντεπιθέσεις ο ΠΑΟΚ και εκεί ήταν διαβασμένος. Ο ΠΑΟΚ ήταν διαβασμένος στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί ήταν διαβασμένος? Καταρχήν μπήκε στο πρώτο 7 λεπτό, 8 λεπτό με του γηπεδούχου τον Τζαμπουκά. Αυτό που λέμε το Τζαμπουκά της Τούμπας και του γηπεδούχου. Σου λέει, αν πετύχω εκεί τον γκολ στην πίεση ψηλά, έχει καλός. Το βάζει. Του βγήκε δηλαδή. Του βγήκε το. Γιατί την κατοχή θα την έπαιρνε ούτως ή άλλως ο Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ όμως μπήκε, πήρε τη σέντρα και μπήκε μέσα στην Τούμπα. Αυτό που λέμε, είμαι Τζαμπουκάς, παίζω στην έδρα μου, θα σε πλακώσω. Στον καυγά ο πρώτος που κάνει τον Τζαγκό. Σε φάω λάχανο, ρε να πούμε. Οπ, ορμάει. Και πάνω στο αυτό δίνει και τον πρώτο μπουνίδι να πούμε στον αντίπαλο. Φράτς, πάρ τον κάτω. Και βάζει ένα γκολ. Βάζει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Ψεύτικο. Τι σημαίνει ψεύτικο γκολ? Του κόλου γκολ. Ψεύτικο γκολ. Δηλαδή, τρία στόπερο αντίπαλος και ένα αριστερό μπακ. Χαφ. 1.93 και τρώει γκολ στον αέρα. Ευλογία Θεού. Ποδοσφαιρική. Ευλογία Θεού ποδοσφαιρική. Κάνει τον γκολ ο ΠΑΟΚ εκεί. Και συνάμα βλέπει μια άμυνα σε ατομικό και τακτικό επίπεδο δράμα. Δράμα. Όταν λέω δράμα, δράμα. Ιδιαίτερα ο αριστερός back half ήταν η χαρά του επιθετικού, η χαρά του extreme. Η χαρά του extreme. Και εκεί περιμένουμε από τον Τζαλμάλ να μπει μέσα να τον διαλύσει. Και ο Τζαλμάλ χθες δεν είναι καλός. Δηλαδή ξεκινάμε από τον Κλάους και πάμε και στα άλλα τα θέματα. Έχει έναν Βέστερμαν στόπερ. Άμα μεθύσεις τον κόκκινο, του τραβήξεις 2-3 ουίσκι και κάνα 2 τσίπουρα και του πεις μπες ρε κόκκινε τρίπλα ρέτον, στις 5 φορές στις 2 θα του φύγει ο κόκκινος. Άμα πιει δε και 2 ρετσίνες μαλαματίνες ο κόκκινος και του πεις έλα εδώ ρε κόκκινε, τράβα 2 τρίπλες στον τράιξ, θα τον περάσει. Μιλάμε για τέτοια εχθρή κατάσταση η άμυνα του Άγιαξ. Μιλάμε για τέτοια εχθρή κατάσταση. Και ο ΠΑΟΚ γυρίζει πίσω μετά το 1-0, οργανώνεται, οχυρώνεται στα 35 μέτρα στην άμυνά του και δίνει την κατοχή στον Άγιαξ. Και έχω εγώ τώρα, πρόσεξε να δεις, σημειώσει τα εξής στοιχεία στο παιχνίδι. Έχουμε περάσει από το 7ο λεπτό έως το 23ο, 25ο λεπτό, μια κατοχή ανούσια ο Άγιαξ, πάσα, πλευροκόπηση, καμινάδα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Στο 11, στο 12, από λάθος του Λέοβατ, στο 16 από εκεί, στο 13, στο 14 από την άλλη μεριά. Και ανεβάματα, και να σου η σέντρα, και να σου η σέντρα. Και να λέω Τζαβέλας με τον Κρέσπο, κάντε 200 σέντρες. Είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε τον Ντόλμπεργκ δες εκεί και τα λοιπά, θα του πιούμε το μεδούλι να πούμε. Και δώσ' του σέντρα, και να σέντρα, και πάλι σέντρα, και άντε σέντρα. Αυτός ήταν ο Άγιαξ. Αυτός ήταν ο Άγιαξ στο πρώτο 30 λεπτό. Και να σου ο ΠΑΟΚ να κερδίζει την μπάλα στο χώρο των 30 μέτρων και έχει μια εκπληκτική, ένα εκπληκτικό κρεσέντο αντεπιθέσεων που πάει όπως ακριβώς το είπαμε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, το μεγάλο χώρο, ο Ροντρίγκες ο Τζαλμάς, ο Χαρίσης ο Σάκχοφ και την τελευταία πάσα είχα πει θα την πάρει ο Κλάους, όχι την προτελευταία. Και έχουν βγει όπως τα έχουμε πει οι αντεπιθέσεις. Έχω μία ένσταση στον Ίβιτς στο θέμα του Σακχόφ. Τι δουλειά έχει ο Σακχόφ να πατήσει περιοχές ενώ μπορεί στο μεγάλο χώρο να βγει ο Χαρίσης? Εδώ λοιπόν, μιας και μιλάμε για θέματα λεπτομεριών και το πιάσε πολύ ωραία ο Κούλης ο Αποστολίδης η γάτα, ο Κίσιγκερ που το λέγανε, έτσι το λέγανε τον Κούλη τον Αποστολίδη, ο Αναστασιάδη, ο Κίσιγκερ. Κίσιγκερ, είχε ηγετικές αυτές. Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ λοιπόν είπε ένα ωραίο εχθές σήμερα. Στο Μάτζιο προηγουμένως. Ραδιοφωνάρα το Μετρόπολης. Έτσι θέλω να είναι. Σου λέει ο Σακχόφ, ενώ στο πρώτο μάτς πίσω και τα λοιπά, τον είδα λέει να κάνει το δεκάρι. Το μέγα λάθος του ΠΑΟΚ στο θέμα των αντεπιθέσεων είναι που δεν έβγαλε το Χαρίση στο μεγάλο το χώρο. Βγάλε το Σακχόφ. Που δεν έχει την ταχύτητα του Χαρίση, δεν έχει την ικανότητα του Χαρίση, δεν έχει την μπούκα του Χαρίση, το ουγγαρέζικο άλογο που τρέχει και τα λοιπά. Δεν είναι ο Σακχόφ. Σακχόφ είναι πεθαμένος. Πεθαμένος είναι ο Σακχόφ. Λοιπόν, δεν βγάζει το Χαρίση τέταρτον και σωστά όμως έχει την τελευταία πάσα ο Κλάους. Ο Κλάους χθες, παρά το ψεύτικο γκολ που έβαλε,
ήταν σε κακή κατάσταση. Γιατί ήταν σε κακή κατάσταση, γιατί έπαιρνε την τελευταία πάσα και δεν το παστέλωνε. Να κάνει το 2-0, το 3-0. Και μετά από εκεί θα είχαμε χορούς, θα είχαμε γλέντια, θα είχαμε διταούλια, θα είχαμε ιστορίες. Θα βγει ο Μανούσης από τη Ρόδο, θα πίνε κανένα τσίπουρο να πούμε, αν του το επέτρεπε ο γιατρός, ο καρδιολόγος. Θα βγαίναν οι Κουλιανοί, θα ουρλιάζανε. Θα βγαίνει ο Ζαΐρης, θα βγαίνει ο Πετρωτός. Χαρές, πανηγύρια, θα είχαμε ωραία θέματα. Σήμερα έχουμε κηδεία του Μπαμπούλα στη Θέρμη. Πάμε στη Θέρμη να κάνουμε κηδεία. Λοιπόν, δεν το κάνει το 2-0 και δεν το κάνει και το 3-0 και κάποια στιγμή. Γίνεται αυτή η ιστορία με τον Λέοβατς. Ο Ραπτόπουλος σας έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Λέοβατς είναι σαν τον άρρωστο. Ρε, είναι σαν τον άρρωστο. Έχω εγώ κανένα ανταλαβέρι με τον Λέοβατς. Δηλαδή τι έχω, με χρωστάει δανεικά ο Λέοβατς, ξέρω εγώ, και έχω κάνει προσωπικό μαζί του. Τον βλέπεις και λες, αυτός βγήκε να πούμε από την κλινική μετά από τρίωρη εγχείρηση και τον παίρνει η γυναίκα του με το ταξί, τον πάει στο σπίτι. Τέτοιο πράγμα είναι. Και είπα και χθες το βράδυ. Έχω μια τετράδα στην άμυνα που ο Κρέσπο δεν μου κάνει πολλά πράγματα. Δεν καλύτερος του Βίτορ, μου τον πήρατε. Ο Τζαβέλας δίνει την ψυχή του. Είναι δολοπλόκος. Είναι αυτός που είναι εκτός γηπέδου. Στο γήπεδο μέσα εμένα μου κάνει. Σαν αριστερό στόπερ. Τελειώσαμε. Όπως μου κάνει και ο Μάτος. Σαν δεξί μπακ. Τελειώσαμε. Όπως μου κάνει και ο Γλύκος. Αυτόν τον τερματοφύλακα, τον τέταρτο του ΠΑΟΚ, τον κάνατε με την πολλή δουλειά πρώτο. Τι διαμαρτύρεστε. Έχασε την μπάλα και δεν είδε το χέρι και ιστορίες. Και έχεις το Λέοβατς. Όταν λοιπόν εσύ κύριε ΠΑΟΚ έχεις να πούμε το Λίνο αριστερό μπακ, ο οποίος είναι μπακ, είναι χαφ, είναι δεκάρι και είναι ο ασισταδόρος του Κλάους. Ο Κλάους από τη στιγμή που έφυγε ο Λίνο έχασε το 30-40% της εκτελεστικής του της δυνότητας. Γιατί δεν έχει από εκεί τις έντρες, δηλαδή μιλούσανε με τα μάτια. Μόλις σήκωνε το ποδάρι ο Λίνο, ήξερε που θα πάει ο Κλάους στο πρώτο δοκάρι και ήταν τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Κλάους έβαλε πάρα πολλά γκολ με το Λίνο. Κλείνει η παρένθεση. Κλείνει η παρένθεση. Ο Λέοβατς λοιπόν, σε τετράδα άμυνας, όταν χρειάστηκε να μπει μέσα στην περιοχή και να γίνει στόπερ, γιατί όταν θέλεις να πάρεις αριστερό μπακ και δεξί μπακ, πρέπει να γίνονται και τα κατά συνθήκη στόπερ, όπως το κάνει πολύ ωραία ο Μάτος. Ο Λέοβατς, να πούμε, είναι ζαβός σαν στόπερ. Ζαβός. Γιατί όταν θα γίνει η φάση στην περιοχή μέσα και θα πρέπει να λειτουργήσει σαν σέντερ μπακ, και νοχελικός και κοντός είναι και ψεύτικος είναι και άρρωστος είναι και μπέναλτι θα σου κάνει και κεφαλιά πεθαμένη θα κάνει στην απόκρουση, γιατί και το δεύτερο γκολ του Λέοβατς είναι. Γίνεται εκεί μια σεντρούλα της πλάκας. Πάει και αποκρούει αυτός με το κεφαλάκι του, το οποίο η Ραχέ η Μίστα μου είναι πιο αδύνατη και από του σκυλιού μου της Μίνης που είναι 2.800 να πούμε πούντλ κανείς. Την πετάει την μπάλα πάνω στον Γκλάζεν, πάρ το μέσα. 1-2. Αποκρούσεις είναι αυτές του αριστερού μπακ. Άρα νοσείτε στο αριστερό μπακ. Σας το είπαμε εδώ και ένα χρόνο. Όχι, λέει ο ένας, περιμένω το Λέοβατς, ο άλλος περίμενε τον Μπερμπάντοφ. Τι να περιμένεις, ρε. Δεν έχει τίποτα να περιμένεις. Ο άνθρωπος είναι ζαβός για μπακ. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Πέρασαν Ιωσιφίδηδες, πέρασαν Βενετίδηδες, πέρασαν τι δεν πέρασαν από εκεί αριστερά. Πέρασε ο Λίνο, η μεγαλύτερη καψούρα μου η ποδοσφαιρική, ο Λίνο. Πέρασε ο Ράτς, ο οποίος είναι για πρωινό τον έχει το Λέοβατς. Το δώσατε 500 χιλιάρια και φέρατε το Λέοβατς. Φέρατε το Λέοβατς. Χίλιες φορές να πες ο Τζαβέλας αριστερό μπακ και να πες ο Μαλεζάς με τον Κρέσπο. Χίλιες φορές. Χίλιες φορές καλύτερα. Την τρως λοιπόν από το Λέοβατς. Και κίνεται το 1-1. Και μπαίνει στα ποδητήρια με 1-1. Ωραία. Τι σας είπα εγώ εχθές το μεσημέρι και προχθές το βράδυ κτλ. Ότι δεν πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ σκαλώσει, ο Ίβιτς έχει το πλάν B και το πλάν C. Που έλεγε εδώ στους δημοσιογράφους. Έχω πλάν B, έχω πλάν C. Τι πλάν C και πλάν B έχεις, ρε. Τον Κουλούρι. Ή μου βάλες το Μιστακίδη έξω αριστερά. Στο Ροντρίγκες που κουράστηκε. Πού είναι οι μεταγραφές σου και πού είναι οι παίκτες σου που αν σκαλώσεις, φας τον γκολ, έχεις εσύ την ικανότητα στον πάγκο να γυρίσεις και να πεις κοίταξε να δεις, 1-1 είμαι, 1-1 είμαι και αυτό που πρέπει να κάνω είναι, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να τους βάλω αυτούς τους παίκτες και να διεκδικήσω το 2-1. Εάν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις αυτό να κάνεις, αν δεν έχεις αυτό να κάνεις, γυρίζεις πάλι πίσω στο δεύτερο ημίχρονο και παίζεις την αντεπίθεση. Όπως την έκανες στο πρώτο ημίχρονο. Και μπορείς να την κάνεις πάρα πολύ καλά. Πώς όμως να την κάνεις όταν έχεις μείνει από βενζίνη οι τρεις χαφ σου.
Και ο Χαρίσης και ο Τζίμηρο και ο Σακοφ πέσανε. Και οι τρεις. Και έρχομαι τώρα εγώ και ρωτάω. Πού είναι ρε, οι μεταγραφές σας να βοηθήσει το Χαρίση, το Τζαβέλα, να βοηθήσει το Τζίμηρο. Ποιοι είναι ρε αυτοί που έφερες? Ένα Μπισεσβάρ. Θα ρίξει και ήταν στον Τερλέγκα στα μπουζούκια και γύρισε να πούμε πρωί στο σπίτι και λέει πώς θα μπω στο σπίτι, θα με κάνει η κυρά φασαρία να πατήσω τον κουδούνι. Ο Σακόφ κρέμασε, δεν υπάρχει. Λέει χθες ήταν καλύτερος. Αλλά κρέμασε κι αυτός. Όπως κουράστηκε και ο Τζίμιροτ και πήρε ο Άγιαξ την κατοχή μπάλας, αλλά γινότανε ο ΠΑΟΚ πιο ευάλωτος. Πιο εύκολα φτάνανε, γιατί ακούω, καλέ πως κάνανε, ένα σουτ κάνανε, ναι, αλλά φτάνανε εύκολα εκεί. Και αποκρούατε εσείς την μπάλα και την κερδίζανε αυτοί. Γιατί αυτός, ο προπονητής, ο με τα γυαλιά, που είναι αμυντικά αφελέστατος, κακός προπονητής, έκανε μια μαγική κίνηση. Ποια μαγική κίνηση έκανε ο προπονητής του Άγιαξ και πήρε ολοκληρωτικά το κέντρο Άγιαξ στο δεύτερο ημίχρονο? Ποια ήταν αυτή, θα την δούμε και θα εξηγήσουμε ευθύς μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα λέμε σε 3-4 λεπτά. Τη στιγμή λοιπόν όπου ο ΠΑΟΚ έμεινε από καύσιμα στα χαφ, πραγματικά και στην κυριολεξία, τη στιγμή όπου και οι πλαϊνοί του Τζαλμά και Ροντρίγκες αμυντικά δεν πρόσφεραν σχεδόν τίποτα, και αυτό φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο στις πλευροκοπήσεις που κάνανε η Τετέ και αυτός εδώ η Παρτάλο, ο έξω ο αριστερός μπαχάφο, ο Ντράιξ. Κάνει λοιπόν μια κίνηση για μένα πολύ σημαντική ο προπονητής ο Ολλανδός, που βγάζει έξω τον Ντόλμπερκ, ο οποίος ήταν ανύπαρκτος στο παιχνίδι. Βγάζει τον Ντόλμπερκ, όπου ο Τζαβέλας πέρασε πολύ καλά μαζί του, και πετάζει μέσα σαν δεύτερο φορ τον Ελγκάζι και δίνει μεγαλύτερη κινητικότητα στο χώρο του κέντρου, καλύτερη κυκλοφορία και καλύτερη διείσδυση ένας με έναν, παίζοντας με τον Κασιέρα πιο μπροστά του, πιο πίσω τον Ελγκάζι, και από πίσω τον Γκλάζεν με τον Γκούντελιν. Μια τετράδα φοβερή όσον αφορά το δημιουργό passing game. Δις δύο, εκτελώ. Κάποια στιγμή θα γινότανε. Έχουν μεγαλύτερη ποιότητα μέσα στην περιοχή αυτή. Δηλαδή λέει, εμείς χάσαμε ευκαιρίες. Μπήκαμε στην περιοχή, χάσαμε ο Ροντρίγκες αυτός και ο Κλάους Τάχας και τα λοιπά. Στις δύο ευκαιρίες αυτή μέσα στην περιοχή, οι εκτελέσεις τους και εκείνη η ποιότητά τους πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του ΠΑΟΚ. Χρειάζονταν να κάνουν 10 τελικές. Κάνανε λίγες τελικές και βάλανε 2 γκολ. Σε συνδυασμό με την καλή κυκλοφορία της μπάλας τους και με το γεγονός ότι ο Λέοβατς χθες σαν μπακ ήταν ο μοιραίος παίκτης του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κλάους. Ο Λέοβατς, τολμώ να πω ότι τον βάζω σαν στα ίδια επίπεδα σαν μοιραίο με τον Κλάους. Ο Κλάους επιθετικά και ο Λέοβατς αμυντικά ήταν ατομικά, στο ατομικό παιχνίδι, οι δύο αδύναμοι κρίκοι του ΠΑΟΚ, ο ένας εκτελεστικά και ο άλλος αμυντικά. Όσον αφορά τα χαφ, εκεί πέρα ο προπονητής δεν φταίει σε τίποτα, αλλά όταν ακούμε ότι ο Κανίας θα παίξει και ο Κανίας είναι έτοιμος και θα τους φάει ο Κανίας και τα λοιπά, και βλέπω το Σακχόφ σε εκείνη τη θέση και σε λάθος εσωτερική θέση, το να του δίνει περισσότερα μέτρα μπροστά και να αφήνει πιο πίσω το Χαρίση, που ο Χαρίσης γιατί τον έβαλε πιο πίσω? Γιατί δεν εμπιστευόταν το Σακχόφ αμυντικά και χάνει και από μαρκαρίσματα, λόγω του ότι ο Χαρίσης δεν είναι ο Κάργα κόφτης, χάνει και από τρεξίματα στην κόντρα επίθεση, μη βγάζοντας μετά τον Τζαλμά και τον Ροντρίγκες ένα ακόμα γρήγορο παίκτη μπροστά, το Χαρίση. Δηλαδή εδώ στην τριάδα των χαφ ελέγχεται ο Ίβιτς. Okay. Και φυσικά ο Ελγκάζι στο χώρο του κέντρου και πιο πίσω σε πολύ πιο πολλά μέτρα,
δημιούργησε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις στον ΠΑΟΚ από ότι ο στατικός Ντόλμπερκ. Ο Ντόλμπερκ δεν ακούμπησε την μπάλα και άργησε να τον βγάλει. Αυτή λοιπόν η αλλαγή ήταν και για τον Άγιαξ μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Στο χώρο της μεσοεπιθετικής γραμμής του ΕΑΝΤΑ. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Και πάμε τώρα να ρωτήσουμε τους γαύρους πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Γιατί ήταν δύο οι ομάδες που εκπροσωπήσαν την Ελλάδα για το Champions League. Ο ένας ήταν ο ΠΑΟΚ που έχασε όπως έχασε, που προσπάθησε, που έφτασε στην πηγή, που έκανε επιθέσεις, που έβγαλε κόντρες, που έχασε τετατέτ, που έκανε λάθη στην άμυνα, που ξεφούσκωσαν οι χαφ του, αλλά μέχρι το 87 η πρόκριση πεζότανε. ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ και έχουμε τον Ολυμπιακό από την άλλη μεριά, το σύχαμα της ποδοσφαιρικής κοινωνίας. Τολμώ να πω ότι ο Μπρουτόταυρος φαίνεται ότι έχει βαρεθεί. Φαίνεται ότι τα έχει παρατήσει. Φαίνεται ότι βαρέθηκε. Δεν είναι. Τώρα αυτοί θα τα ρίξουν στον προπονητή και στους παίκτες. Γνωστή η συνταγή. Εγώ θέλω εδώ, όταν θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο, να βγουν και να μου πούνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα της επαρχίας, που δεν φοβούνται την κριτική, να μου πούνε πρώτον, αν πιστεύουν ότι αυτό το κατασκεύασμα είναι φταίξιμο του προπονητή πρώτον, δεύτερο των παιχτών και δεν είναι του Μαρινάκη. Γιατί πραγματικά με Μιλιβόγεβιτς, Καμπιάσο, Μπουχαλάκι, τριάδα στα χαφ, πού πας φουκαρά Ολυμπιακέ. Πού πας φουκαρά Ολυμπιακέ χωρίς εξτρέμ. Χωρίς εξτρέμ. Μετά τους τρεις μπροστά στα χαφ έπαιζε ο Ιντέγε, Φορ και δυο δεκάρια. Ο Τσόρι Ντομίγκες και ο Φορτούνης, ο οποίος Φορτούνης ξεβρακώθηκε. Πέρσι πήγε καλά, έπιασε το τόπ του, βοήθησε πάρα πολύ όλη η ομάδα του Ολυμπιακού, τον Φορτούνη, να πιάσει το τόπ του. Κάναν την προπαγάνδα όλα τα μέσα μπάσκετ τον πουλήσου και τους έμεινε αμανάτη. Και μένοντας ο Φορτούνης αμανάτη αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού την απέτηση, νομίζοντας ότι ο Φορτούνης είναι ο μεγάλος παικταράς, να πάρει ο Φορτούνης τον Ολυμπιακό στις πλάτες του και να φουλάρει. Ο φουκαράς ο Φορτούνης όμως δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Και δεν έχει και τέτοιες δυνατότητες γιατί από καλός ποδοσφαιριστής, όχι όμως ηγέτης, είναι και φλόρος συνάμα. Είναι μεγάλος φλόρος ο Φορτούνης. Φλόρος. Δεν έχει και εκείνα τα ψυχικά αποθέματα, τη τσογλανιά δηλαδή. Μόλις δηλαδή δεν τράβηξε ο Ολυμπιακός, μόλις δεν πήρε τα σφυρίγματα από τους διαιτητές, μόλις δεν σηκώσανε οι φλόροι οι επόπτες τα offside να περάσουν κτλ. Μόλις γίναν όλα αυτά, βάλαν και τον γέρο τον Τζόρι 40 χρονών να σηκώσει τις πλάτες, τον είχαν και πιο πίσω να πούμε, από το Φορτούνη, γιατί τον παιχταρά τον βάλαν στο μεγάλο χώρο. Έλα όμως που άμα σε πάρουν 36 χρονών, 35 και σε βάλουν να παίξεις στην έρημο Σαχάρα να κυνηγάς τις γκαμίλες, δεν έχεις και δυνάμεις. Και άφησε γυμνό ο κύριος Μαρινάκης τον Ολυμπιακό, ο Βρούτο τον άφησε γυμνό τον Ολυμπιακό και τον καλύπτουνε τώρα οι πάντες, καλύπτουν οι πάντες το Μαρινάκη βγάζοντας κακούς τους παίκτες που αυτό μπορούν οι άνθρωποι, αυτό δίνουν, δεν φταίνε αυτοί, μήπως δεν θέλανε. Δεν ήθελαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να. Αυτό μπορούσε να αυτό κάναν τα παιδιά. Αυτό λέω και για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Μπουχαλάκι και με τον Μανιάτη στα χαφ και με τον Τζόρι 36 χρονών, με ηγέτη το Φορτούνη χωρίς εξτρέμ και τον Ιντέγε, πήγανε να περάσουν και τον Αλβανό τον Καπίνο τερματοφύλακα, πήγαν να περάσουν μια κακή ομάδα, την εβραϊκή ομάδα και δεν τα καταφέρουν ούτε εκεί. Μια κακή ομάδα που βλέποντας το μάτς εχθές σίγουρα ήταν καλύτερη από ό,τι στο Καραϊσκάκι, με το Βιτόρ center back, με το Βιτόρ τρίτο center back. Οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, κατάλαβες τι γίνεται? Και τώρα πέφτουνε όλοι και εγώ θέλω όταν ανοίξουμε τις γραμμές
να βγουν οι Ολυμπιακοί, μην κάνουν τις κότες, οι κοτάρες, τώρα να βγουν στα δύσκολα και να μιλήσουν οι κοτάρες και να μας πούνε ποιος φταίει τελικά. Γιατί αν πείτε ότι φταίει ο προπονητής, θα γελάσω. Αν πείτε ότι φταίνουν οι παίκτες, θα γελάσω πάλι. Δηλαδή οι παίκτες δεν θέλαν να περάσουν. Δηλαδή οι παίκτες μπορούσαν και δεν ήθελαν. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Δηλαδή το να τα βάζετε με τους παίκτες και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τι. Αυτό το υλικό μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Πόσα λάθη να έκανε αυτός ο προπονητής. Που δεν είναι προπονητής για τον Ολυμπιακό. Και αυτό δεν είναι θέμα του προπονητή. Είναι αυτούνου που τον έφερε στον Ολυμπιακό προπονητή. Είναι αυτούνου που τον έφερε στον Ολυμπιακό προπονητή. Τι έγινε τώρα. Και εδώ θέλω να δω και το λαό του Ολυμπιακού. Στις δύσκολες στιγμές όπου οι ομάδες οι υπόλοιπες, ξεκινώντας και από τον ΠΑΟΚ και πηγαίνοντας σε Παναθηναϊκούς, σε ΑΕΚ, σε Άρη πιο κάτω, σε Ηρακλή πιο κάτω, έχουν δυσάρεστες καταστάσεις και πάλι υπομένουν και κάνουν υπομονή και βλέπουν και κακή μπάλα και κακούς διαιτητές και ξανά υπομονή και περιμένουν και ο άλλος περιμένει τον Λέοβατς, πέρσι ο άλλος περιμένει τον Μπερμπάντοφ, ο άλλος περιμένει να μάθει να τριπλάρει ο Κλάος, αυτό είναι ουτοπία βέβαια. Περιμένουν όμως, ελπίζουν όμως οι φίλαθλοι και οπαδοί. Τώρα θέλω να δω τους γάβρους και πόσο τραμπούκο μπορούν να φάνε από τα μέσα και πόσο δημοκρατία υπάρχει στον Ολυμπιακό. Γιατί πολλοί θα πούνε ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν τα έκανε φέτος καλά, μας εγκατέλειψε, έχει πάει στην Αγγλία με τα πλοία και με τα αυτά και με τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν αναλωμένος και τα λοιπά. Θα βγουν και θα τα πούνε. Εδώ ποιος θα σας κάνει ντα? Θα σας κάνει κανένας ντα? Εδώ βγαίνουν και σκίζουν τον Σαββίδη. Στο Μαρινάκι θα κολώσουν να κάνουν κριτική. Εδώ θέλω να δω, όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές, σε λίγο, σε κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο που θα πάμε στο διάλειμμα και θα πούμε και πέντε λόγια και για τον Ηρακλή και για τον Άρη. Πάμε Ηρακλή. Γαύρι σας περιμένω. Γαύρι σας περιμένω. Γιατί είστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, οι διαιτησίες και πήγατε και μας κάνατε ρεζίλι στην Ευρώπη. Παρουσιάσατε να πούμε τον Μπουχαλάκι και τον Μανιάτη και το Μιλιβόγεβι που είναι πιο αργός να πούμε από μένα το και το Χιλιτίδη μαζί, το βάλατε στα χαφ να πούμε. Και σέντερ μπακ τον Μποτία. Τον Μποτία σέντερ μπακ. Γέλιο! Με την Ντακώτα. Δίδυμο. Μποτία Ντακώστα. Ισιώβας Μποτία. Ισιώβας Ντακώστα. Που πέρσι του σώσανε οι επόπτες. Αυτή η φλόρη του Καραμελίδη. Καραμελίδης. Δεν τρέπεται που είναι και Βορειολαδίτης. Με τη Βόρεια Ελλάδα. Και η Βόρειος Ελλάδα. Και η τίμη στη Βόρεια Ελλάδα και το κατεστημένο, ο Καραμελίδης στη Βέρεια. Οπ, κάθε τι πάσα, ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού, τρίτο στόπερο επόπτης. Ατράβα στην Ευρώπη στον Ισραηλίτη τώρα να σε δω. Μποτία στην ευθεία με τον Ντακώστα να σε δω. Και τι, ομάδα της πλάκας οι Ισραηλίτες. Εκεί στην Ιερουσαλήμ ακόμα το Θεό ψάχνουν αυτοί να βρουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Της πλάκας ομάδα η Ιερουσαλήμ. Της πλάκας ομάδα. Κατάλαβες, Καραμελίδη με τους επόπτες. Ο Μποτία με τον Ντακώστα. Τσουπ! Είχανε και τον Ρομπέρτο την τερματάρα πέρσι που όσα δεν προλάβαινε ο επόπτης έβγαινε με ταχύτητα τα πρώτα 15 μέτρα παλίκαρος, παιδαράς, τερματάρα. Φέρανε αυτόν τον Αλβανό, τον Καπίνο τώρα. Τον κάνανε Έλληνα να πούμε. Θα τον πάνε και στην εθνική ομάδα. Πεθαμένο. Αυτό το πεθαμένο το βάλανε τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό. Με τον Ντακώστα τον Ποτία. Εντάξει. Και το Μιλιβόγεβιτς με τον Μανιάτη. Να βασάς και να φτύνεις δηλαδή. Να είσαι Ολυμπιακός. Να έχεις δει να πούμε κόκαλη. Να έχεις δει γουλανδρή. Να έχεις δει ταϊφά παιχταράδες. Και τα σφυριγματάκια βέβαια. Αλλά παιχταράδες. Παιχταράδες. Μπαλάρα. Εξτρεμάρες. Με Μπάγεβιτς θέαμα. Τι να πρωτοθυμηθώ τον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Ποιος Μαρινάκης μπροστά στον Κόκαλη. Ποιος Μαρινάκης μπροστά στον Κόκαλη. Ποιος Μαρινάκης μπροστά στον Κόκαλη. Ο Κόκαλης τουλάχιστον μας έδειξε και παιχταράδες, μας έδωσε και μπάλα. Είδαμε και θέαμα από τον Ολυμπιακό. Και έχεις τώρα να δεις τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι λέει ηγέτη. Ο Φορτούνις ηγέτης. Δώσ' τον να... την ελευθέρα στο Φορτούνι, πάντονα στο αεροδρόμιο να πούμε τις, πώς τη λένε, τις, πώς το λένε, Βενιζέλος, μπράβο, και πες του να πούμε, θα σε πάρει μια μεγάλη ομάδα. Θα περιμένει ένα μήνα εκεί πέρα και η μεγάλη ομάδα δεν θα έρθει. Τον πάρει καμία Β' Εθνική Γερμανίας, καμιά Νιρεμβέργη,
κανένα νόβερο, θα τον πάρει καμιά ξέρω εγώ σαν Λερουά, πώς τις λένε, θα τον πάρει να πούμε στο Βέλγιο εκεί που παίζει ο Καρέλης και πιο κάτω, εκεί θα τον πάρουν. Θα παίρνανε λέει 15-20 εκατομμύρια από το Φορτούνι. Εντάξει, τους πιάσατε μια φορά τον Πισινό, τους πιάσατε δύο φορές τον Πισινό, τους πουλήσανε το Σάμαρι για χρυσάφι. Εντάξει, φτάνει. Σας πήρανε χαμπάρι. Τα πουλήσεις το Φορτούνι, σαν δεκάρι, σαν τι. Τους μπέρδεσε κιόλας, τους βάζεις και στη γραμμή τον έναν, στον έχεις ένα ελεύθερο ρόλο το Φορτούνι, τον κατέστρεψε και ο προπονητής, ο οποίος είναι για γέλια. Δεν τον έφερα εγώ όμως τον Ολυμπιακό τον προπονητή. Ο Μαρινάκης τον έφερε. Τον βοηθό του βοηθού. Σαν να λέει, α, δεν ασχολούμαι, φτάνει. Και εδώ τώρα είναι το ερώτημα το μεγάλο. Ξανά θα το πω. Θα γίνω κουραστικός, δεν πειράζει. Τι έγινε με αυτό τον Ολυμπιακό τώρα, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα? Το πάρει ο Ιβιτς. Το πάρει ο Ιβιτς με τον Σαχόφ. Θα το πάρει ο Ιβιτς με τον Μπουσεφάρ, πώς το λένε, τον Μπουλεβάρ. Θα το πάρει με τον Κρέσπο, καλά που ήρθε ο άλλος ο Αρκουδιάρης ο σέντερ μπακ. Κατάλαβες, φάγαν τον Χατζήσα ή φάγαν τον ένα, βάνανε τον Κρέσπο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, με τον Λέοβατς αριστερό μπακ θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Πάο και μείον τρεις. Είδα τι χώθει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Εδώ θα είναι το ξεβράκωμα ή η αποθέωση. Στους παοξίδες μιλάω. Ή το ξεβράκωμα θα είναι εδώ ή η αποθέωση. Εάν αυτός ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα και δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα είναι το ξεβράκωμα. Θα είναι το ζηλίκι. Θα είναι αυτό που λένε ομάδα μικρή για Ελλάδα, όχι για Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι. Εάν αυτό το πράγμα, ο Μπουχαλάκης, ο Μιλιβόγεβιτς, ο Καμπάσο, ο Μανιάτης, ο Ντακώστα, ο Μποτία, όλα αυτά τα βαριά και άτεχνα κορμιά, όλα αυτά τα άτεχνα κορμιά και αναπληρωματική, λέει, άκου να δεις, Μανθάτης. Λεάλης, Κονιτσιώτης, ο Κλέαρχος, Σδίελαρ, Εξαρόκταρο, ο Πουλίδο, τον οποίο τον απήγαγαν, ο Βούρος να πούμε, ο Σεμπά και κάτι να πούμε, Μαζουάκου, Μπάρντο και τα άλλα. Αυτή ήταν αναπληρωματική. Ο Κονιτσιώτης, ο Κλέαρχος, ο Σδίελαρ, ο Μανιάτης, ο Μανθαλής, πώς το λένε αυτόν, ο Μπάρντο, ο Πουλίδος, ο Σίας του Τρέγια, στα νιάτα του, ο Μαζουάκου, ο Ρέτσις. Ο Ρέτσις, ποιος Ρέτσις αυτός είναι αυτός. Ο Σεμπά και ο Βούρος. Με αυτούς θα πάει ο Ολυμπιακός στο Champions League. Τον Ντακώστα, με τον Μποτία, με τον Μανιάτη, με τον Μιλιβόγεβιτς και τον Σιώβα. Το Σιώβα, άμα το δει στον δρόμο, θα πει ότι βγήκε από τη μηχανή του χρόνου, ήταν στο βουνό με τους κομμουνιστές και σκότωνε τους δεξιούς. Τέτοιο πράγμα να πούμε. Σκύψε ρε να το πει. Σκύβεις, μάλιστα, δες τα κορδόνια σου. Ντακώστα, Μποτία και πώς το λένε τον άλλο και Σιώβας. Ωραία, σταθείτε όρθιοι και οι τρεις. Ωραία, χωρίς να τεντώσετε τα ποδάρια σας. Σκύψτε να δέσετε σκύψτε να λύσετε και να δέσετε τα κορδόνια σας. Ανάθεμα αν ένας από τους τρεις σταθεί όρθιος και δεν λυγεί στα ποδάρια. Δεν στρίβουνε. Πάρε ένα παρκάρις πες με Opel Gadget του 80 που δεν είχε καθρέφτη δεξιό. Να γυρίσει το κεφάλι δεξιά αριστερά. Ντακώτα, Μποστίας, Σιώβας, Μιλιβόγεβιτς και Μανιάτης. Στρίψτε πες το κεφάλι. Δεξιά, να δεις ξέρω εγώ, να μην είναι και υδραυλικό το τιμόνι. Αυτά τα βαριά, θυμάστε τα, οι παλιοί τώρα. Κάνεις μπράτσα να στρίψεις. Και πες πάρκαρε το Όπελ τον Καντέτ του 80. Σιγά με τον παρκάρι, θα πει δεν μπορώ να στρίψω. Κάνε με νόημα θα πει. Και αυτούς εδώ τους έχει ο Ολυμπιακός να πάρουν το πρωτάθλημα με τον Καραμελίδη. Καραμελίδη, καλησπέρα, στην Παναγία σου μελάρε. Καλησπέρα, ρε Καραμελίδη, τον Καραμελίδη, το δάσκαλο. Με αυτούς εδώ να σηκώνουν οι επόπτες από τον τρόμο τους στη σημαία, στα offside, να μην πάνε να μπουν μέσα στα δίκτυα οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Και χάσανε από τους Ισραηλίτες της πλάκας ομάδα. Ομαδούλα. Άμα παίξει αυτή με την ΑΕΚ Στοκχόλμης που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, 3-0 από το ημίχρονο θα κάνει αυτή η Ισραηλίτικη ομάδα. Για Ηρακλή. Λοιπόν, για Ηρακλή, δύο κουβέντες και θα πάμε για Ηρακλή. Ακούστε κάτι. Δεν λυπάμαι καθόλου τον Παπαδόπουλο του Άβελ. Δεν πρόκειται να το στηρίξω, μη με κλαφτείτε. Με απείτε, ο προπονητής και αυτό και τα έκανε και τάρανε, τα θέλω πισινός του. Τα θέλε. Όπως είπε προηγουμένως ο
ο ρεπόρτερ του Ηρακλείου Τσερβίνης είναι μαζοχιστής. Δεν εξηγείται αλλιώς. Να λέει με το Μοντέιρο τι είναι αυτά τα πράγματα και αυτό και τα λοιπά και ο προπονητής, μην το λυπάστε. Δική του επιλογή ήτανε όταν τον είπε η Τρίπολη να πάει εκεί, να μην πάει και να μείνει ο Χάβος και να πάει ο Χάβος. Δική του επιλογή ήταν να μείνει με τα προβλήματα. Δική του επιλογή ήταν να στηρίξει τον Παπαθανασάκη μένοντας στον Ηρακλή. Δική του επιλογή ήταν να πάρει αυτούς τους νεαρούς παίκτες και να ανέβει στο βουνό, να πούμε, και να κάνει την προετοιμασία. Δική του επιλογή ήταν. Δεν ήταν δική μου. Αν λοιπόν αρχίζει και κλαίει και γρινιάζει και κάνει και ράνει, δεν το λυπόμαστε. Το ποντιακό του το κεφάλι έβγαλε συνέστημα για να μείνει, λέει, στον Ηρακλή. Άσε που εγώ πιστεύω ότι δεν θα είχε και καμιά σπουδαία πρόταση πλην της Τρίπολης που έγινε πριν 2-3 μήνες. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πάει σε ένα σωματείο της προκοπής και να κάνει προπονητική καριέρα, να πάει και κάνα φράγκο, να λιγδώσει το άντερό του, γιατί στον Ηρακλή βλέπω να τρώει φασόλια, ρεβίθια και όσπρια, να πούμε. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω για τον Ηρακλή. Το δεύτερο είναι... Η επανάσταση εναντίον του Παπαθανασάκη πάει περίπατο. Δεν ακούω κανένα να γκρινιάζει, δεν ακούω κανένα να φωνάζει. Και ο μάνατζερ ήρθε εδώ, και ο Καδοβασίλης, πώς το λένε, ήρθε εδώ. Και φιλικά θα γίνουν με τη δόξαδρά μας και ιστορίες κτλ. Δεν βλέπω δηλαδή. Βλέπω ότι αποδέχθηκαν οι Ηρακλειδείς στη μοίρα τους ότι τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο και θα πρέπει να κάτσουμε να πολεμήσουμε, να υπομένουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό μου δείχνουνε. Αυτό μου δείξανε και την προηγούμενη φορά που μαζευτήκαν καμιά τριανταριά άτομα και άμα τους γύρναγες ανάποδα δεν είχαν ούτε δεκάρα, να πούμε, να πέσει από το παντελόνι τους και το σακάκι τους. Δεκάρα τσακιστή. Πήγαν εκεί πέρα και δίνανε ιδέες. Και το μόνο που κάνανε είναι να παρακαλέσουν, να πούμε, τον Κοντονή να επιμεληθεί του θέματος. Και ο Κοντονής, μόλις άκουσε Ηρακλής, αυτό που έκανε είναι να τους πετάξει 10.000 ευρώ πρόστιμο για τις μαγκές που κάνανε στο μάτς Ηρακλής Άρης στο βόλεϊ. Και να τους ρίξει 10.000 ευρώ πρόστιμο. Που υποτίθεται ότι αυτή είναι στο αριστερό στοιχείο οι οπαδοί και οι φίλοι του Ηρακλή, ότι είναι πιο πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δεξιοί και χρυσαυγίτες κτλ. Ανήκουν στους αντιεξουσιαστές κτλ. Δηλαδή, φαντάσου να ήταν και δεξιοί, τι θα παθαίνανε. Εδώ υποτίθεται ότι ο Ηρακλής ψιλοανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κοντονής του ρίξε για πρώτη φορά στα χρονικά. Για πρώτη φορά στα χρονικά του ρίξε ο Κοντονής ομάδα βόλεϊ τέτοιο εξοντοτικό πρόστιμο. Γιατί 10.000 ευρώ για ομάδα βόλεϊ είναι εξοντοτικό το πρόστιμο. Και αυτοί περιμένανε ότι θα ασχοληθεί, να πούμε, ο Κοντονής με το ποιόν και την προέλευση του κυρίου Παπαθανασάκη. Μα ούτε οι ίδιοι δεν ασχολήθηκαν. Και όταν ερωτήθησαν από την εκπομπή, καλέ, τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης, να μην σας νοιάζει, ρε, ούτε η μαμά του δεν ξέρει τι δουλειά κάνει. Αφού δεν ξέρει η μαμά του τι δουλειά κάνει, φάτε τον στη μάπα και καθίστε τώρα εκεί πέρα με τον Παπαδόπουλο να κλαίτε και να μας βάζετε κάνα καζαντζίδι, να πούμε. Πάτε και στον Ασλανίδη τον Αχιλέα, ο οποίος είναι καζαντζιδικός κάργα, το βράδυ να του ζητήσετε μερικά τραγούδια για να παίξουν για τον Ηρακλή. Αχιλέα, βοήθα τους, καλός άνθρωπος είσαι. Εντάξει, και μπάλα ξέρεις, βάλ τους εκεί τον καζαντζίδι, γιατί θα έχει πολύ καζαντζίδι φέτος ο Ηρακλής. Πολύ κλάμα θα έχει φέτος ο Ηρακλής. 955 και ενώ μήνυμα. Το 54.340 Κωνσταντινίδης, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Πηγαίνεις και παίρνεις όποιο ανταλλακτικό γουστάρεις. Μικρό, μεγάλο, το τοποθετείς, φεύγεις. Και άμα θέλεις και μηχανή, σου δίνουν με 150 ευρώ. Μόνον. Πηγαίνεις λοιπόν, μιας και τα πράγματα δεν πάνε καλά οικονομικά, δεν μπορούμε πια να αγοράζουμε κάθε 3-4 χρόνια αυτοκίνητα, δίλητρα να πουλάμε μούρι. Θα τα πηγαίνουμε στον Κωνσταντινίδη, θα παίρνουμε 18.133. Ό,τι χαλάει θα μας το δίνει αυτός. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της. Λοιπόν, Κώστας Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Κωστής Δραπτόπουλος στο μικρόφωνο, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Κάτσε να πάω στα μηνύματα να δω μήπως ήρθε κανένα. Πες τίποτα για αυτό το κόκελε, γιατί δεν πάει άλλο, πολύ υπομονή τον κάναμε, λέει, και πάλι μας βάζει, λέει, να σκοτωθούμε. Άρης εκδίκηση κεντρού. Αν ήσασταν σωστοί Αριανοί, θα λέγατε στον Αναστόπουλο, Νίκο, καθάρισε την πουγάδα. Του φέραν το Αναστόπουλο κάτι παίκτες που δεν γούσταρε, αλλά τουλάχιστον στο θέμα του Κόκε, ο Αναστόπουλος πρέπει να δώσει το οριστικό όχι. Δεν χρειάζεται αυτό το έκθρωμα το ποδοσφαιρικό σε αυτό τον Άρη που πάνε να δημιουργήσουν. Αν τον πετάξετε στο αεροδρόμιο της Μύκρο, στη Θεσσαλονίκη, τον Κόκε, και του πείτε, σε διώχνει ο Άρης, δεν σου δίνουμε τα έξοδά σου.
Δεν έχεις λεφτά να πας στο καζίνο. Δεν έχεις να πιεις ουίσκι. Δεν έχεις να σαβουριάζεις σάντουιτς. Να έρθει μια ομάδα να σε πάρει. Θα πεθάνει από ασυτεία στο αεροδρόμιο. Κανένας σοβαρός δεν θα πάει να πει δίνω 5.000 ευρώ να πάρω αυτό το ταγάρι τον Κόκε που καμιτσικώθηκε στον ανοή των Αριανών το κεφάλι και δεν μπορεί να το ξεφορτωθούν. Αυτό έχω να πω εγώ για τον Κόκε. Εντάξει. Μάνα πάω τούμπα. Το σεντόνι μην ξεχάσεις αγόρι μου. Ήρα βρε. Έχει κουράγιο 8.33 να κάνει και πλάκα. Τι βαρέθηκε ο χοντρός δε ραπ. Αν δεν έχει τα 25 εκατομμύρια περιμένεις να βάλει από την τσέπη του. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να ανοίξουμε γραμμές τώρα. Μα βγουν οι Ολυμπιακοί και να μου πούνε δύο φωνήεντα. Εγώ θα ακούσω και τα σύμφωνα. Ραπτό έβλεπα το μάτι σε καφετέρια στα Πατήσια και εκνευρίστηκα από το κόμπλεξ που έβγαλαν οι Ζέλες. Μαρινάκι είσαι το δεξί φρύδι του Κόκαλη. Λέω 2.79. Κωστή, πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει Βαρέλα, Κρέσπο, κέντρο άμυνας και Τζαβέλας να πάει αριστερό μπακ? Καλύτερο θα ήταν από το Λέοβατς. Τουλάχιστον ο Τζαβέλας, αν ερχόταν διαγώνια εκεί, δεν ξέρω αν έκανε τον πέναλτι. Δεν ξέρω. Το θεωρώ το Λέοβατς καρκίνωμα μεταστατικό στην άμυνα του ΠΑΟ. 5 μίλια χασαρά που έχει 20 άμα περνούσαν στους ομίλους περνάνε 20. Σωστό. Φαλακρές σήμερα είσαι απόλαυση. Χαχαχαχαχα, λέει ο 092. Την ανικανότητα, λέει ένας άλλος, εμείς τη βαφτίζουμε ατυχία. Αδικία και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλήθεια, τι αδικία, πού αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ? Πού αδικήθηκε ρε ταγάρι ο ΠΑΟΚ, αφού ο Λέοβας βγήκε και το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος, πέναλτι έκανα. Σε τέτοια παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες, θέλεις παίκτες ικανούς που και τη μισή ευκαιρία να σου την κάνουν γκολ. Με παίκτες τύπου Κλάους και Λέοβας δεν μπορείς να περάσεις στην επόμενη φάση, λέει ο 600 που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, διάλειμμα. Ανοίγουμε γραμμές, πείτε ό,τι γουστάρετε. Γαβράκια, σας περιμένω την κριτική σας. Για τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Και να ακούσει και τα κελαϊδίσματα των Αριανών που χαρήκανε χθες και των Ηρακλειδέων. 2-31-0-90-90-90. 4 Αυγούστου 2016. 2-31-0-98-80-90. Και 9.55 κενό στο 54.340 γραμμές και σας περιμένω να ακούσω τις αποψάρες σας. Εδώ είμαστε, 2.31.090.90.90. Λεκέδες από αυτό το πράγμα, φίλε, δεν ξέρω. Φυσικά και για αυτό το κατάντημα αυτό ο Μαρινάκης, λέω 2.59. Περίμενε να μπει στους ομίλους να σιγουρέψει τα 20 βήρα και μετά να κάνει μεταγραφές. Τώρα να και δεν διαβάζεται. Ραπτό είσαι Θεός όταν λείπει ο κόκκινος. Πολύ δύναμη. Πες κάτι για Στραματσόνη. 3-5-2 μ' αρέσει ο Στραματσόνη. Και πολύ ωραίος στο να το εναλλάσει. Να το κάνει άλλο σύστημα. Στο κοουτσάρισμα, ψιλοκαλύτερος από τον δικό μας μέχρι στιγμής τον Ίβιτς. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Καλημέρα. Χαίρετε. Κλείσε το ράδιο, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά ακούγεσαι δύο φορές. Κλείσε το ράδιο. Πάμε. Ένα λεπτό. Έλα. Λοιπόν, Αριανός είμαι εγώ, ραπ να πούμε. Ναι, να πούμε. Έλα, μην κορυδεύεις. Λοιπόν, πώς βλέπεις φέτος Άρη? Τον Άρη φέτος? Ναι, γιατί έκραζες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και πήραμε Ανάκογλου, πήραμε Ήλι. Πώς θα δεν τους... έχω ακούσει από τότε. Πώς θα τους πληρώσετε αυτούς? Θα τους βάλετε και αυτούς στο άρθρο 44? Γιατί ρε, από Καρπίς έχει επιχειρήσεις, έχει... Λέω ρε φίλε, ρωτάω, θα τους βάλετε θέση μαζί με τους άλλους ή θα τους πληρώσετε? Ραπ, κοίτα να δεις, εμείς το συνταξιούχο δεν το βάζουμε θέση, βάζουμε θέση παίκτες, γιατί άλλοι δεν κάνουν χρέη προς τρίτους, τους κάνουν χρέη προς κράτος, που δεν τους κάνει τίποτα εκεί. Ποιος, και μετά μπαίνουν σε ένα νόμο και το διαγράφουνε ραπ, ναι. Έτσι τα ξέρεις αυτά. Ναι, μάλιστα. Εγώ φεσώνω επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν φεσώνω τη γιαγιά και τον παππού. Ποιος το φέσωσε τη γιαγιά και τον παππού? Οι προσαυξήσεις αυτά που σβήσκαμε τον πάγκο που εκμεταλλεύτηκε τον νόμο, αυτά δηλαδή ποιος, καινούργια αυτά ήταν. Εσείς γιατί δεν εκμεταλλευτήκατε τον νόμο να πληρώσετε το πρωτογενές? Θα σου εξηγήσω. Δότε ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια κάνει μια πολύ καλή μαγιά, ρε παιδί μου. Η μαγιά. Δεν φεσώνει ποτέ με ποτέ τρίτους, δηλαδή παίκτες, μάντζερ κτλ. Δεν τους φεσώνει και φεσώνει το κράτος. Ναι, άλλο λέω. Καζός ο Αρίστικ. Άλλο ρωτάω εγώ, λέω. Ωραία, έφτιαξαν ένα νόμο για να πληρώσει ο ΠΑΟΚ το πρωτογενές κεφάλαιο. Εσύ δεν είχες, ναι, πρωτογενές κεφάλαιο να πάει να το πληρώσεις κι εσύ? Ραπ, αυτός ο νόμος που λες, πρωτογενής κεφαλαίου, έχει να κάνει με τα χρέη προς το κράτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με ιδιώτες. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το μάντζερ, με τον Νέτο, με τον Κόκκι και ξέρω εσύ στο κράτος δεν χρωστάς, μόνο στους παίκτες χρώσταγες δηλαδή? Βέβαια χρωστά, απλώς το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέας του Άρη είναι στους παίκτες, ξέρω εγώ, στους μάντζερ, ναι. Σε τρίτους. Ναι. Αλλά τι γίνεται, ο ΠΑΟΚ
χρεώνοντας το κράτος, ξέρει ότι δεν θα τον ακουμπήσει. Δηλαδή, τι να σου πω, δεν θα το βάλει να μην κάνει μεταγραφές, δεν θα τον απειλήσει με αφαίρεση βαθμών, όλα αυτά. Πράγμα που αν το κάνει σε τρίτους που χρεώνει ο Άρης, σε πάνε δικαστικός και έχεις όλα αυτά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η ομάδα τόσα χρόνια. Μάλιστα. Άρα... είναι πολύ σαφή. Μάλιστα. Έγινε. Έχω λάθος, γιατί κάνω λάθος κάπου. Πέρα μιλήσει και εγώ. Είναι η οπτική γωνιά που βλέπεις το γεγονότο. Ναι. Ναι. Ράπτη είναι, νομίζω η αλήθεια. Ρε. Εντάξει. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, το δεχτώ εγώ αυτό. Σου λέει, εγώ τους φέσωσα όλους. Ο ΠΑΟΚ φέσωσε το κράτος, αλλά του έκανε μια ευνοϊκή ρύθμιση. Τέλος πάντων. Είναι των Αριανών. Απόψεις. Καλημέρα. Καλησπέρα, ε. Καλησπέρα. Τι έγινε η ΑΕΚΑΡΑ σήμερα με την ΕΤΙΕΝ? Γλέντια, τι κάνετε εκεί στη Θεσσαλονίκη? Παναγία βοήθα. 3-0 θα κερδίσουμε τον Άγιαξ. 2-0 θα κερδίσουμε τον Άγιαξ. Θέλω την Gladbach στο επόμενο γύρο. Αυτή είναι κυχέτα, δεν πειράζει. Αυτοί σαν τους Αριανούς πήραν το κύπελο πριν παίξουν. Και αυτοί περάσανε στο Champions League πρώτα να περάσουν. Άντε, ξεκίνησε ο Αύγουστος πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Ελπίζω η ΑΕΚ Σοκόλμη να μας κάνει ένα χατήρι σήμερα να βάλει δύο μπαλάκια σε αυτούς τους ανεκδίκητους. Αμάλιστα. Και να κερδίσουμε μόνο εμείς. Ναι. Λοιπόν τώρα, κύριε Μελισανίδη Δημήτριε. Ναι. Αγαπημένε μου. Ναι. Εάν δεν καταφέρεις να πάρεις double φέτος με κύριους αντιπάλους αυτούς τους δύο, να πας να δες μια πέτρα στο λαιμό και να πες στο Αιγαίο. Μάλιστα. Εάν κύριος αντίπαλός σου είναι αυτός ο αγροτικός γιατρός που λέγεται Ήβιτς και ο άλλος ο ανύπαρτος που δεν μπορεί να κερδίζει το βίζα τα μεγάρων της Ιερουσαλήμ, να πάτε να πνιγείτε και οι 30 πώς είσαι στην ΑΕΚ. Το βίζα τα μεγάρων της Ιερουσαλήμ. Εάν δεν πάρεις double φέτος, κύριε Μελισανίδη, όχι να εξαφανιστείς από προσώπου γης, δεν ξέρω τι να κάνεις. Δηλαδή είναι τρελό με αυτούς να μην πάρεις φέτος double. Από τον Λέοβας να ξεκινήσεις. Από τον άλλο τον Μποτία να ξεκινήσεις. Έλεος ρε παιδιά. Βοήθεια. Βοήθεια. Αλλά μ' άρεσε γιατί οι παοξίδες λένε κάναμε ευκαιρίες ρε. Παίξαμε παπάσορο. Με ποιον ρε. Με ποιον ρε με αυτό που βγήκε μπροστά στον τερματοφύλακα και πάγωσα παγωτό ρε. Με ποιον ρε. Πάγω. Ο Σέντερφορ θέλει να έχει ψυχραιμία αγαπητέ μου. Δεν το έχει αυτό το παλικάρι. Καλός φιλότιμος παοξάκι. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε τώρα φάτε και ένα στην κλάνταχη τη χέρτα ποιο θα είναι και μετά ξαναρχίστε. Α, ο Ήβης δεν έφερε ο Σαββίδης παίκτες. Α, ο Ήου, μαου, μαου. Άντε πάλι στα ίδια. Να περάσουμε έναν ωραίο χειμώνα όλοι μαζί και μετά φέτα. Τι έγινε ρε Λεβέντη Χρυσαυγίτη Θοδωρή? Μήπως να αλλάξεις δαχτυλίδι, μήπως να σταματήσεις να φυλάς το κόκκινο γιατί δεν υπάρχει? Μήπως να έρθεις λίγο προς το Τίγρη μεριά? Περιμένω να σ' ακούσω. Άμα ήταν να έρθει προς το Τίγρη, γιατί να φύγει ο Γκαλαϊτζίδης ρε φίλε? Πώς θα γίνει? Δεν ξέρω αλλά εγώ βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης τα έχει παρατήσει τα πράγματα. Όλα οδεύουν στο Τίγρη. Ναι. Αλλάξε δαχτυλίδι γιατί το τελειώσει το κόκκινο. Δεν υπάρχει πλέον το κόκκινο. Υπάρχει μόνο του Μελισανίδη εάν θέλει. Γιατί μπορεί. Έφυγες. Επόμενος. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα, κάνα γάβρο θέλω και να μας κάνει καμιά κριτική. Ναι, εσύ μιλάς. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ φίλε, εσύ. Τιτλοχορτασμένος ερυθρόλευκος. Α, εδώ είμαστε. Ακούμε. Να σε βοηθήσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να στηρίξουμε την εκπομπή Ραπτό, γιατί σε γουστάρουμε, είπαμε. Ναι, πολύ. Εγώ σε γουστάρω, σου έχω πει για ένα συγκεκριμένο λόγο και θα σου το λέω πάντα. Mm. Γιατί αυτά τα φωτοστέφανα στην πόλη τη δικιά, τα έχεις ξεφτίσει αυτά τα αγγελικά φωτοστέφανα. Δεν υπάρχουν, πάντα μιλάμε, έτσι. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω, πουθενά. Και πουθενά και ούτε στο ποδόσφαιρο σε κανένα άλλο τομέα. Έτσι, πάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, του λέω. Όσον αφορά την ομάδα μου, πήρε αυτό που άξιζε φυσικά. Πήρε αυτό που άξιζε. Που άξιζε. Την ευθύνη που τη ρίχνεις. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η ευθύνη μπορεί να έχει από ψηλά μέχρι χαμηλά. Βέβαια για τον Ολυμπιακό, θέλω να προλάβω γκρίνια και μουρμούρα των Ολυμπιακών, είπα, είμαστε χορτασμένοι αρκετά χρόνια, πιστεύω, θεωρητικά θεωρώ, μάλλον πιστεύω ότι ο μέσος Ολυμπιακός πρέπει να κάνει και λίγο κράτη, έτσι. Λες δηλαδή για ένα χρόνο είστε τόσο βαγωμένοι, έχετε τόσο λίπος, που και ένα χρόνο αν δεν φάτε δηλαδή, λίγο η πέτσα θα χαλαρώσει. Όχι μόνο ένα χρόνο, και δύο και τρία εγώ πιστεύω άμα χρειαστεί, γιατί θεωρώ ότι
σε εισαγωγικά θα αναγκαστούμε να κάνουμε λίγο πίσω αυτό το διάστημα. Έτσι πιστεύω εγώ. Βέβαια, αν είναι έξυπνος ο πρόεδρος μας, θα πάρει άλλα πράγματα τα οποία τα χρειάζεται μακροπρόθεσμα και εντάξει, αυτά θα τα βρει πάλι στην πορεία. Για πάρει τηλεοπτικό σταθμό θα πάρει. Πιστεύω, ναι. Να δούμε. Σε πρώτη φάση και άλλα που δεν τα ξέρουμε εμείς. Να τα ξέρουμε εμείς τι παίζονται. Για να δούμε. Τι ήθελα να πω άλλο τώρα. Πραγματικά πάντως όμως από γνωστούς φίλους και αυτό όσον αφορά αυτή τη μέρα τη σημερινή, πραγματικά έχω δει αντίπαλους φίλους και φίλους εισαγωγικά ποδοσφαιρικά. Τέτοια χαρά ρε παιδί μου για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πιο πολύ χαίρονται όταν χάνουν Ολυμπιακός παρά όταν κερδίζουν οι ομάδες. Ναι. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή αυτό τα περί την κατσίκα του γείτονα να πούμε να ψηφίσει, βρίσκει πλήρη εφαρμογή δηλαδή, όσο και αστείο για να ακούγεται. Οι Αριανοί νομίζω δεν είχαν κανένα πρόβλημα, τον ΠΑΟΚ θέλανε να χάσει. Εντάξει, και παντού χαίρονται και με τον Ολυμπιακό, δεν έχει σημασία αυτό. Όλοι, γιατί αυτά τα χρόνια καλώς ή κακώς έχει δημιουργήσει αποθυμένα και ζήλες και φθόνο Ολυμπιακός, έτσι. Όχι άδικα. Εντάξει, άδικα. Αυτό είναι σχετικότητα, να μην ανοίξουμε κουβέντα. Άδικα, σαν χρόνια, χρονική χρόνο ρε παιδί μου, είναι ποσοτικά είναι πολλά χρόνια, αυτό θέλω να πω. Όχι άδικα. Και από την άλλη, ναι. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι για τον Ολυμπιακό Μαρινάκη, ό,τι λάθη ή καλά κάνει ή κακά, είναι ευλογία. Είναι οπαδός, έχει πορτοφόλι, να σας προσέχουν οι Ολυμπιακοί τουλάχιστον. Εντάξει, κριτική θα κάνεις, εννοείται. Ότι στον Πάπα γίνεται κριτική, δεν θα γίνει στο Μαρινάκη, αλλά μέχρι εκεί. Να μην φτάσουμε σε σημείο να μην ψάχνουμε να βρούμε χρηματοδότηση. Να τα έκλεισε, επόμενη γραμμή. Όσοι είστε στο ακουστικό για το μισάωρο. Καλημέρα. Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός λέει: έχω απόθεμα λίπους και για 2 και για 3 χρόνια. Μετά από εκεί θα αρχίσω. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Βγήκαν οι Ολυμπιακοί να πούμε για να μην φάνε την καζούρα. Έχουμε και 1 και 2 και 3 χρόνια να πούμε. Τους άφησε ο Μαρινάκης και κλαίνε. Τώρα θα αρχίσει το πανηγύρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον πρώτο Αριανό που πήρε και έλεγε για τα χρέη. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν αφήνει χρέη στους παίχτες και στους παράγοντες και αφήνει μόνο το κράτος. Ναι. Να σου θυμίσω, Αριανέ φίλε μου, ότι στο άρθρο 99 μαζί με την ΑΕΚ και άλλες 2-3 ομάδες μπήκατε εσείς και ξεχρεωθήκατε από τα χρέη του κράτους. Οπότε τα χρέη του κράτους, σε όποιον μιλά ελληνικά και στο κράτος και σε ισπανικά, αγγλικά και τέτοια, λοιπόν, χρωστάει ο Άρης. Να μην μας λέει εμάς ότι χρωστάμε στο κράτος μόνο εμείς. Έτσι είναι. Αλλά καλά. Ναι, Αριανός. Πάμε και στον ΑΕΞΥ τώρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο ΑΕΞΥς έχει βγάλει πολύ γλώσσα. Πέρσι με τα ψέματα και χωρίς ούτε μία μεταγραφή. Ούτε μία μεταγραφή. Αυτόν τον Μπουανανότε που δεν τον είδε ούτε η μάνα του να παίζει στο ΆΚΑ. Πήρε ένα κύπελο το οποίο ας το πιστέψουμε ότι το πήρε ευθεκτικά. Γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος. Έτσι πέρα τον Ολυμπιακό και ο οποίος και αυτός το έκανε γαργάρα στην τελικό. Μπαίνει σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τα ευρωπαϊκά που έχουν δώσει, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν δώσει ομάδες, μπαίνει σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός που έπαιξε μπάλα. Καμία άλλη ομάδα, ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι μέσα στον Άγιαξ, άσχετα που τον φοβήθηκε, έπαιξε μπάλα. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Και έχει κάνει 2-3 από τις 6-7 μεταγραφές, έχει κάνει 2-3 στοχευμένες μεταγραφές για να αρκεί χρονιά αξιοπρεπέστατα και να προσπαθήσεις τον ένα με τον άλλον τρόπο να πάρεις το κύπελλο το πρωτάθλημα. Θέλω να ακούσω λίγο και την άποψή σου για το παιχνίδι, Κώστα. Εμένα θα. Έχω μιλήσει εδώ και 2,5 ώρες και από χθες και σήμερα. Το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι γιατί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι η αμυντική του συμπεριφορά ήταν χειρότερη από ό,τι στο πρώτο. Όχι, Ραπτόπουλε, δεν ήταν χειρότερη. Ήταν καλύτερη για μένα. Γιατί ο Άγιαξ στο πρώτο παιχνίδι έκανε και 5 σουτ. Στο δεύτερο παιχνίδι έπαιζε, λες και έπαιζα με τη Λιβαδιά. Λες και έπαιζα με τη Λιβαδιά και πετούσανε σέντρες σαν να βλέπω τον ΠΑΟΚ Ραπτόπουλε πριν από 6-7 χρόνια να πούμε. Να πετάνε γιο μέσα από τον τερματοφύλακα, μήπως και την πάρει κανένα παίχτης εκεί πέρα να πούμε και κάνει κανένα σούτ και γίνει κανένα μια αναμπουμπούλα μέσα στην περιοχή. Γιατί και εμείς αμυντικά, να μην κρυβόμαστε, δεν είμαστε και ό,τι καλύτερο, έτσι. Ο Ζαβέλας έβγαλε πολύ πάθος και μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περίμενα λίγο παραπάνω περίμενα τον Κάμπος που έφαγε πολύ ξύλο και βλέπω το Χαρίση να εξελίσσεται σε μεγάλο παίχτη. Ο Χαρίσης εχθές έπρεπε να πάρει περισσότερα μέτρα μπροστά και να κάτσει μερικά μέτρα πιο πίσω ο Σακχόφ. Λεπτομέρεια η οποία δεν μπορεί να την καταλάβετε. Να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Έπρεπε να κάτσει πιο πίσω, ναι. Έλα φίλε, για μένα, ναι. Δεν ξέρω πόσο πίσω έπρεπε να κάτσει. Θα σε ρωτήσω κάτι, αν θα μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Μάλιστα. Αν ήσουν εσύ, ναι. Σαβίδης. Ναι.
θα έκανες αυτές τις υπεργραφές και θα έλεγες φέτος θα πάω με Ίβιτς. Κοίταξε, εγώ φίλε βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ που τις μεταγραφές που έκανε, ας τον Ίβιτς, τις μεταγραφές που έκανε μέχρι στιγμής δεν του βγήκε παρά μόνο ο Μάτος. Δηλαδή, ναι, όλος του άξονας, Κρέσπο, Σάκοφ, Μπίζεσβαρ και τα λοιπά, μάπα το καρπούζι. Δεν είδα τον Γκανία. Ανέτοιμος. Θα τον δούμε κι αυτόν. Δεν μπορεί να παίρνεις παίχτες στον άξονα και να είναι ο Τζίμιροντ με το Χαρίση η MVP. Πρέπει αυτοί που έρχονται να είναι καλύτεροι. Με προβληματίζει πολύ ο άξονας στο κεντρικό του σημείο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε γιατί δεν πήρε τίποτα από τις μεταγραφές του καλοκαιριού στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Σοβαρό ερώτημα, σοβαρή καταγγελία. Θέλω αντιπαράθεση. Κοίταξε να δεις. Ναι. Λοιπόν, και 400 χρόνια να συνεχίσουμε. Ναι. Με Αθανασιάδη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν θέλεις να λέγεις με μεγάλη ομάδα, εκεί θα πάρεις σεντροφόρ μεγάλο. Εκεί καταλήγεις, λοιπόν. Θα πάρεις... για την Λιβαδιά κάνει. Ναι. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Αν θέλεις να παίξεις, να αντιμετωπίσεις Άγιαξ, Manchester City, Μπενφίκα, δεν ξέρω τι, θα πάρεις μεγάλο σεντροφόρ. Και ο ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια λέμε, χρειάζεται τερματοφύλακα, δύο στόπερ, ένα δεκάρι και ένα καλό σεντροφόρ και οι υπόλοιποι μέτρη. Και τον Κίμωνα Κουλούρη στην εξουσία. Δεν μου λες, ναι, θα μου πεις την αλήθεια. Ναι. Πότε πήρε ο Σαββίδης από τότε που ήρθε να πούνε αυτόν εδώ να το πληρώσουμε 5 εκατομμύρια να το πάρουμε. Να πληρώσουμε εκατομμύρια. Πληρώσατε κάτι σαβούρε. 5 εκατομμύρια να πάρουμε έναν παίχτη. Α, τέτοια πράγμα δεν έχετε κάνει. Γιατί τον Μπερμπάτοφ, γιατί το διώξαμε, γιατί δεν το κρατήσαμε. Τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Τι να κάνεις, το Βάδιν, έχει ο ΠΑΟΚ τμήμα Βάδιν. Μα τι τον έφερε, έπρεπε να τον κρατήσουν ένα χρόνο. Δεν φταίει ο Σαββίδης που ήρθε ο Μπερμπάντοφ. Όχι. Δεν φταίει, όχι. Η γύρω του φταίνει, η αυλή. Δεν φταίει κανένας. Φταίει, η αυλή. Φταίει ο Μπερμπάντοφ, ο οποίος είχε μια ψιλοκαλή χρονιά την προηγούμενη χρονιά και ήρθε να κάνει τον παλέμαχο στον ΠΑΟΚ. Γιατί βρήκε και έκανε. Βρήκε τα ταγάρια, τον κάναν Θεό και τους δούλεψε κανονικά. Εγώ όπως να τους... σου πω κάτι. Ναι, τους δούλεψε, τους δούλεψε κανονικά. Για να μην τη βγάλουμε τη χρονιά, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα να παλέψουμε, όσο είναι νωρίς, μην την πατήσουμε σαν το περσινό, το Κροάτι, ο Ίβιτς δεν μπορεί για τον ΠΑΟΚ. Είναι μικρός. Έλα φίλε, τα λέμε. Μήνυμα από ΑΕΚΣΥ. Καλησπέρα οπαδός της ΑΕΚ. Διάβασε το δυνατά προς τον Φωνακλάπ την Καστοριά. Ο τύπος αυτός ο ΑΕΚΣΥς δεν αντιπροσωπεύει τους γνήσιους οπαδούς της ΑΕΚ. Πρώτα πρέπει να σέβεται την ομάδα σου για να μπορέσει να σεβαστεί τους αντιπάλους. Αυτό λέγεται μεγαλείο. Εσύ τι είσαι, original, για να καταλάβω. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Δευτέρα. Έλα, Μπάμπης από Αθήνα. Γεια ρε, Μπάμπη. Τι έγινε Μπάμπη μου. Με τον Γαύρο χαρήκαμε χθες. Ναι, χαρήκατε λίγο. Στην επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Facebook κράζανε το Μαρινάκι. Και μέσα σε κράσματα δευτερολέπτου σβήνανε τα εξαφανίζαν τα μηνύματα. Αυτό θα πει δημοκρατία, αυτό θα πει. Έτσι, μπράβο, ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, εκεί που... αλλά για μένα στο γήπεδο να τους δε φημώνονται. Εκεί πέρα ποιος θα τους φημώσει, εκεί κράξε. Τι να φημώσουνε, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όσο και αν σταματήσεις με χούντα την κριτική, θα σου βγει μπούμεραγκ. Καλύτερα είναι να ακουφείς τον κόσμο να εκφραστεί, να καταλάβεις και τι θέλει. Αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό είναι χούντα. Γιατί ναι, δεν αφήνουν το φιλαδρό όπως τον αφήνουμε εμείς, τον οπαδό, να πει ελεύθερα την άποψή του χωρίς να προσβάλλει. Δηλαδή τι να πει, κύριε Μαρινάκη, έχουμε παράπονα γιατί μ' άφησες με το Μανιάτη, τον Μπουχαλάκη και τον Μιλιβόγεβιτς. Αυτό το κομμάτι είναι κριτική. Δεν τον είπανε ότι είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Κύριε Μαρινάκη, τον Φορτούνι, αφού δεν τον πούλησες, απέτυχες. Γιατί θα το φας τη μάπα φέτος. Πού είναι ο σέντερφορ, κύριε Μαρινάκη? Μπορεί να πει χιλιάδιο. Μπορεί να πει χιλιάδιο. Τι φοβάται δηλαδή ο Μαρινάκη στην κριτική πάνω στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό? Γιατί?
για να μην παρασυρθούν όλοι. Τι, και τον κάνουν τι. Να σου πω κάτι. Το μόνο που τύχει απομείνει να τον υπερασπιστεί είναι ο ερυθρόλευκος στρατός. Δεν ξέρω. Κανένας άλλος. Δεν ξέρω κανένας και τι. Άλλος. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρεις εγώ πόσο τον έκραζα τον ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ γούσταρα, δηλαδή, να πάρει το πρωτάθλημα μόνο και μόνο για το Σαββίδι. Αλλά εχθές στους οπαδούς τους βγάζω το καπέλο γιατί κάνανε φοβερή ατμόσφαιρα και δεν δημιουργήσαν το παραμικρό. Φίλε, ο ΠΑΟΚ ήθελε την Τούμπα μετά το 65 εκεί. Να τον βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον βοήθησε. Όταν πέφτει μια ομάδα, πέφτει. Τι σημαίνει έδρα? Σημαίνει όταν εγώ νιώθω αδύναμος σαν ποδοσφαιριστής, θέλω τη φωνή σου, την κραυγή σου να με ανεβάσει εμένα και να κατεβάσει τον αντίπαλο. Να πάρω θάρρος από σένα. Η Τούμπα μετά το 65 έδειχνε ο κάμεραμαν έναν τύπο που φιλούσε στο στόμα την κόμενά του, 2-3 κοριτσάκια 19-20 χρονών με τα lip gloss και τα κινητά και selfie φωτογραφίες. Αυτό ήταν η Τούμπα μετά το 65. Εντάξει. Άντε. Πάντως, εγώ επειδή είδα όλο η ατμόσφερα και η καυτή και... Άντε. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε γούστα. Όταν σε... Ναι, έβγαλε γούστα γιατί σε έδωσε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα. Πρέσιγκ δεν τους άφηνε. Ξέρεις που κατά... Ρε, ποιος είναι ο γυμναστής. Ξέρεις που... Ξέρεις που κατάντησε ρε η Τούμπα. Να τη φτιάχνει ο ποδοσφαιριστής την Τούμπα και να μην μπορεί η Τούμπα να φτιάξει τον ποδοσφαιριστή. Μεγάλη κουβέντα είπα. Κλείσε. Και ο Τζαβέλας φίλε είναι... Σκύλος. Δίνει την ψυχή του έτσι. Να δώσει την ψυχή του αλλά μέχρι εκεί. Τα άλλα ας τα αφήσει στην άκρη. Επόμενη γραμμή. Εντάξει. Έχει καταντήσει η Τούμπα να παίρνει θάρρος από τον παίκτη και όχι ο παίκτης θάρρος από την Τούμπα. Αυτό να το δείτε. Με τις always που μαζέψατε εκεί μέσα. Επόμενη γραμμή και τελευταία για το ημίωρο. Μάλιστα. Κωστή. Μάλιστα. Καλησπέρα. 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 Έλα. Κωστή από Αθήνα τηλεφωνώ. Ποιο μέρος? Βουλιαγμένη. Όπα, Ολυμπιακός είσαι. Παναθηναϊκός είμαι. Έλα, για λέγε. Κοίτα, καταρχάς παρατηρώ μια απαξίωση της ομάδας μου από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ειδικά. Ναι. Γιατί λένε πολύ για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και μάλλον κάποια πράγματα δεν τα έχουν πάρει σωστά. Δηλαδή, καλύτερα για σένα. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, να σε ρωτήσω κάτι, έχει μπάρμπο μπροστά ο ΠΑΟΚ? Έχει Λεντέσμα, θα χάθω ο ΠΑΟΚ? Ο Λεντέσμα θα το ξαναδούμε, έκανε ένα πονηρό παιχνίδι. Θέλω να το δω σήμερα στην πίεση. Έχει Μολέδο ο ΠΑΟΚ? Σήμερα θα το δω στην πίεση. Μολέδο δεν έχει, όχι. Μπράβο. Γιατί... Ούτε Μπέρκ έχει. Ούτε Μπέρκ, καλά, Μπέρκ σίγουρα δεν έχει. Έχει 10 σκυλί. Ναι, 10 μπορεί να έχει με τον Κάτσε και ο... Έχει τον Κάτσε σκυλί, αλλά ναι. το δώσαν φόλα. Φόλα το δώσαν και φέραν το σακό. Συμφωνώ σε αυτό που λες, συμφωνώ. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα, Κωστή, στη Σουηδία? Εγώ βλέπω ότι θα κάνεις γκολ μπροστά και ότι με τρεις στόπερ ο Ιβάνοφ θα παίξει με τον Κουτρουμπί. Με χαλάει λίγο ο Κουτρουμπής, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είχες ένα τρίτο στόπερ πολύ καλό εκεί δίπλα στον Ιβάνοφ και στον Μολέδο. Ο Τελάντερ για παράδειγμα. Μπράβο, ο Τελάντερ. Πολύ ωραία θα ήταν. Εκεί διατηρώ επιφυλάξεις. Τα βλαρίδες τελειώσαν κτλ. Θέλω επίσης σε αυτό τον Παναθηναϊκό να βρω το Λεντέσμα σε καλό φεγγάρι. Και το ερωτηματικό μου είναι στο 3-5-2 το δεκάρι, ο Λουτ που εγώ έχω αμφιβολία και ο αριστερός μπακχαφ. Το Λουτ το βάζει επειδή έχει από το Βηγιαφάνες καλύτερα μαρκαρίσματα. Πιθανολογώ για λόγους στρατηγικής. Εσύ τι λες? Θεωρώ και εγώ ναι, και θεωρώ ότι, θεωρώ ότι ο Βηγιαφάνης μπορεί να είναι και πιο τεχνίτης, δηλαδή... Είναι πιο βουτυράτος. Ναι, το ένα βιέσαι... Σαν τον Τζιτζικώστα είναι το δικό μας, ναι. Μπορεί να παίξει καλύτερα. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο που έλεγε πριν και λέει για τον Μελισανίδη, ναι. Και την ΑΕΚ να πάρει double. Ποιο double, με ποιους παίκτες θα βγάλει double η ΑΕΚ φέτος? Με τον Μπακασέτα που τον κάνανε Κριστιάνο Ρονάλντο και τελικά κατέληξε με 300 χιλιάρικα. Ή με το Τσιγκρίνσκι που αν δεν βγάλει μήνα χωρίς τραυματισμό θα τον κάνουν Θεό. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Καλός είναι ο Τριτρίσκι, καλός είναι. Αλλά είναι Fiat. Να κοιτάξει λίγο την ομάδα του ο κύριος αυτός που μπολοδέρνει και έχουν φιλήσει το δαχτυλίδι του κυρίου Γάτου που τους έστειλε στη Γάμα Εθνική. Γιατί ούτε ο Παοκτζής του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού έχει τη ρητσινιά αυτή. Και ό,τι άλλο θα το δούμε στο χόρτο, Κωστή. Οκ, okay boy, ωραία Βουλιαγμένη. Δεν μου λες εκεί έχεις καμιά παραλία να βουτήξεις δίπλα? Χαμός ρε φίλε, στη Βουλιαγμένη, εννοείται. Άλιμο έχεις εκεί, τι έχεις?
Έχει τον άλλη μου, έχει τη Βάρκη, έχει το Λαγονίσι κοντά. Είναι καλές θάλασσες, ρε Γιαβρωμάνε. Πολύ καλές. Ναι. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Άντε, πάει. Γεια χαρά. Εντάξει. Εντάξει, άμα είναι καλύτερες θάλασσες όμως από την Περαία, τη Μηχανιώνα κτλ. Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε, διάλειμμα. Διάλειμμα. Μένουμε στις γραμμές και λέμε ότι γουστάρουμε. Περιμένω κι άλλους γαύρους. Λέει ένας φίλος ότι από το 2-9 που άλλαξε ο τρόπος προκριματικό στο Τσουλού, καμιά μη πρωταθλήτρια ομάδα που ξεκίνησε στον τρίτο προκριματικό, όσα δύνατη δεν τα κατάφερε. Ας πρόσεχε. Ωραίο, συμφωνώ. Κώστα, μου αρέσει πολύ ο ρυθμός που έχει στην εκπομπή χωρίς τον Γρηγόρη. Προσπάθησε να κρατήσει το ίδιο τέμπο και με αυτόν. Γιώργος Αργιανός Χανιά. Ρε φίλε, πώς θα κρατήσω. Εγώ είμαι γρήγορος και όλος είναι αργός. Πώς θα γίνει. Δεν έχει δει το έργο με το Σταυρίδη και το Φαντόπουλο, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης, που ήταν δικηγόροι, είχαν ένα κοινό γραφείο δικηγορικό. Κερδίζαν τις δίκες, ο ένας γρήγορα και ο άλλος αργά. Ο Φαντόπουλος αργά, ο Σταυρίδης γρήγορα. Δεν μπορεί να κρατήσει ρυθμό έτσι σχέδιο με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω πριν πάμε στον κόσμο, σε αυτό το λεχρίτη να πούμε τον Κόκε, ο οποίος κλαίγεται ότι δεν τον πλήρωσε ο Καρυπίδης. Και καλά έκανε και δεν σε πλήρωσε, τεμπέλχανα. Πολύ καλά έκανε. 500 παίκτες, προπονητές, πώς το λένε, δημοσιογράφους που δουλεύαν εκεί. Τι να πω. Παράγοντες οι οποίοι τους φάγανε λεφτά. Κατέστρεψε κόσμο ο Άρης. Και εσύ έπαιρνες 800 για να μου κάνεις το δεκάρι. Τζάμπα λεφτά δηλαδή. Τεμπέλχανα. Και τι θες τώρα, βγαίνεις στο Facebook και κλαίγεσαι. Δεν με θέλει ο Καρυπίδης. Καλά κάνει και δεν σε θέλει ο Καρυπίδης. Ο Αναστόπουλος δεν σε θέλει. Και δεν σε θέλει γιατί είσαι γλίτσα. Από που να σε πιάσουν λερώνεσαι. Από που και να σε πιάσει ο άλλος λερώνεται. Γλίτσας είσαι. Λεπρός. Αυτός είσαι. Δημιουργείς προβλήματα στους προπονητές. Χωρίς να μπορεί να παίξεις μπάλα, περπατάς, θες να παίρνεις λεφτά. Και τι είναι ο Άρης, ρε. Δημόσιο ίδρυμα. Σου φάγε λεφτά ο Καρυπίδης. Καλά σε έκανε. Όταν έπαιρνε τα 800 καλά ήτανε και τα φάγε στο καζίνο. Κακή και δεν κάνανε καλή εξωγηπαιδική ζωή. Με ένα σάντουιτς και ένα ποτό και στο καζίνο όλη μέρα. Σέρνεσαι. Κλαις και κλαις. Δεν έχει τώρα τους παλιούς σου περάδες να σε στηρίξουν. Πάει η στήριξη που είχες. Τελείωσες. Μην αγκάτσεις σοφοκλίδες κάτι καρκινώματα στην πιάτσα να πούμε κάτι καρκινώματα, άσε ρε Σοφοκλή, εγώ δεν κάνω, σήκω και φύγε. Τι εσύ, εγώ δεν. Τι δουλειά έχεις τώρα εσύ Σοφοκλή, εκεί στο Super 3 να γυρίζεις, τι μυρίστηκες δηλαδή εκεί, την Αλφα Εθνική, άσε μας τώρα, τελειώσατε εσείς. Και σήκω και δρόμο, σε πετάω εγώ στο αεροδρόμιο με το Κόρτομπα, σε παρατάω και άμα σε πάρει ομάδα αυτή σε με, τεμπέλη. Πάμε στον κόσμο τώρα. Μάθατε στην πόλη αυτή, βρήκατε τους άμπαλους και τους κάνετε πλάκα. Βρήκα ο Γκαρσία τους άμπαλους, βρήκε ο άλλος τους άμπαλους, βρήκε ο Μπερμπάντοφ τους άμπαλους, βρήκε ο Κόκε τους άμπαλους και περνάγανε μπέικα. Έτσι, όχι, εδώ δεν έχει τέτοια. Πάμε στους 6 τελευταίους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Κόκε. Τι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις. Μια χαρά είμαι. Ο Τομόπουλος είμαι. Ποιος είσαι? Ο Τομόπουλος από Καστοριά, Εξωμερικής. Έλα ρε, τι κάνεις. Τι κάνεις. Μιλήσαμε και εκτός. Βλέπω τα πας καλά. Μίλησαμε, τα πας πολύ καλά. Και σε χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι εσένα που είσαι στην Αμερική. Να σε πάρω εκεί. Κοίταξε κάποια στιγμή. Γιατί σίγουρα όχι. Θα με πάρεις. Λοιπόν. Εκεί στην ομογένεια δεν έχει κανένα. Γιατί όχι. Όλοι καλοί χωράνε. Ναι. Είμαι καλός εγώ. Σίγουρα. Ναι. Απλώς ορισμένες φορές, αλλά τώρα βλέπω είσαι πάρα πολύ καλός. Ναι. Λοιπόν, επί του θέματος. Πάμε. Ακούω τους ακροατές σου που λένε δεν φέρνει να δώσει λεφτά να φέρει παίχτες μεγάλης αξίας, έναν παίχτη σεντερφόρ που παίζει στην ΑΒΓ ομάδα. Αξίας ομάδα. Ναι. Εγώ θα πω κάτι. Νομπόα, Λούκας, Μακ. Δεν έφερε. Φύγανε. Δεν θέλαν να μείνουν. Σωστό. Και ιδιαίτερα ο Λούκας. Το ξέρεις πολύ καλά. Δεν το ήθελε, δεν μας είπε. Αφού τον έδωνε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, τον έδωσε το μολύβι να γράψει αυτός το συμβολιό. Δεν μας είπε, ναι, σωστό. Δεν είναι τα χρήματα. Το ξέρω πολύ καλά. Είναι αλήθεια, ναι. Λοιπόν, το ξέρω πολύ καλά γιατί μιλάω μέσα από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν μπορώ να αγωνιστώ σε τέτοιο πρωτάθλημα. Τα ίδια είπε ο Μακ. Μήπως ο Ρομπέρτο του Ολυμπιακού, ξέρεις πώς έφυγε, γιατί έφυγε από το, πριν τα Χριστούγεννα. Το είχε πει μέσα στον Ολυμπιακό Θεύγο. Δεν μπορώ να συνεχίσω σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν ήθελε το παλικάρι, δεν ήθελε. Όσο για τον ακροατή του Ολυμπιακού που είπε,
χορταμένος. Δεν έχει καταλάβει νομίζω ο αγαπητός φίλος του Ολυμπιακού ότι και ξυπνεί το Μαρινάκι. Ο κύριος Μαρινάκης από τότε που ανέλαβε πάντα ήταν ο Ολυμπιακός και με τον κόκαλι, αλλά από τότε ανέλαβε ο Μαρινάκης και θα πω πάλι το ξέρεις Κώστα, ότι έχει διαλύσει κατά πρώτον την Εθνική και κατά δεύτερον το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρε παράδειγμα οι δύο παιχταράδες που παίζουν στον ΑΠΟΕΛ, προτίμησε να τους παίρνει και να τους δίνει δανεικούς όπως και πολλούς άλλους, μόνο και μόνο να μην πάνε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, καλά έκανε. Κοίταξε το συμφέρον του βέβαια. Μιλάω για τον Γιαννιώτα και τον Ντεβισέντε. Βάλαν δύο γκολ χθες. Ένα ο καθένας. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο παιδιά, τους ακροατές μου να απευθύνομαι, πρέπει να έχεις παιδεία, πρέπει να έχεις credit που λέμε στην Αμερική, εμπιστοσύνη, να πιστεύει ο άλλος ότι θα διακριθεί, όχι θα υποβαθμιστεί. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι πως δουλεύει το ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω οι μεγάλοι παίκτες δεν θέλουν να έρθουν. Και έρχονται τρακαρισμένα αυτοκίνητα, έλεγα στην εκπομπή μου στην Αμερική. Δηλαδή παίκτες με πολλά που έχουν πάει σε γκαράζια, σε λαμερινάδικα, σε. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Συμφωνείς? 100%. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε να είμαστε πιο ήρεμοι οι φίλαθροι, να είμαστε πιο κοντά στην ομάδα, να στηρίζουμε την ομάδα που αγαπάμε, αλλά πάνω σε αθλητικά. Όταν βλέπω εγώ μέσα, είμαι παοκτής. Όταν βλέπω στον ΠΑΟΚ, στον ΑΦΑ, στη ΒΙΤΑ ομάδα, να βρίζουν την κάθε μάνα, την κάθε γιαγιά, την κάθε γυναίκα. Ή να ξεβρακώνονται, να ξεγυμνώνονται, γι' αυτό το λέω ξεβρακώνονται. Δεν είναι φίλαθρο πρέμα αυτό. Αν δεις στην Αμερική Κώστα και δεις πάση αγώνες, οτιδήποτε αγώνα. Φίλε, εδώ είμαστε Μεσόγειοι, μάλλον εδώ είμαστε Βαλκάνοι. Και να χαίρεσαι την κερκίδα. Εντάξει. Τα λέμε, τα λέμε. Να χαίρομαι την κερκίδα. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Να σε καλά. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Να σε καλά. Βεβαίως. Εντάξει, να χαίρεσαι την κερκίδα, εδώ είμαστε οι Βαλκάνοι. Είμαστε ένα με τους Αλβανούς, τους Βουλγάρους και εμείς εδώ είμαστε ας πούμε Σκοπιανούς και τα λοιπά. Εντάξει, έχουμε ας πούμε μια έτσι, πιο υποβαθμισμένη συμπεριφορά. Πάμε πέμπτος από το τέλος, μάλιστα. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Έλα μ' ακούς. Πολύ καλά. Τι ήταν αυτό χτες ραπ. Πώς. Τι ήταν αυτό χτες το βράδυλο. Ωραίο μάτς ήταν ρε φίλε. Τι ωραίο μάτς αυτό δηλαδή. Τι αυτό δηλαδή, σας παίρνεις μέχρι το τέλος. Τι άσχημο ήταν. Εγώ μου δέντρο στο χάρηκα το μάτς. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ποιο. Ότι όλοι λένε για τύχη, όλοι λένε για το διαιτητή και αυτά, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που δεν βλέπουν. Αυτό εδώ το κλάμα του ΠΑΟΞΗ, να πουλάει τον ΠΑΟΚ αδικημένο, ή έχει καταντήσει αηδία. Ποιο διαιτητή, τι έκανε ο διαιτητής. Έδωσε ένα απέναντι κανονικό, βγήκε ο άλλος, το είπε. Τι κλαίτε ρε. Τι κλαίτε ρε ΠΑΟΞΗδες, τι κλάματα είναι αυτά. Πες μου λίγο την άποψή σου πάνω σε κάτι. Ναι. Τώρα είδες ο Κλάους, ξέρουμε ποιος είναι. Εντάξει, δεν το μάθουμε τώρα τον Κλάους. Μέχρι εκεί μπορεί το παιδί, μέχρι εκεί. Μην κάνει. Τον βρίζουμε τον Κλάους, αυτό μπορεί. Μπράβο. Το θέμα ποιο είναι, εσύ ας πούμε από όλο το παιχνίδι που είδες. Πέρα, εντάξει, και την ατυχία τη βάζω μέσα. Υπάρχει ατυχία. Απλά εσύ τι βλέπεις, δεν βλέπεις και κάτι άλλο που πρέπει να πεις και δεν το έχεις πει. Περίμενα δηλαδή να το πεις εσύ γιατί ξέρεις μπάλα. Τι. Τι ρε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κουτζάρισμα αυτό. Α, εννοείς τον Ήβιτς. Τα είπαμε ρε φίλε, ξανά τα λέμε. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς για να τον κρίνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε από δεν τώρα, υπάρχει δηλαδή, ρε στο παιχνίδι να χαλάσει το παιχνίδι και ο Ήβιτς να σου το πάρει το μάτς. Τι να λέμε, εμείς το είπαμε πριν ένα μήνα, ενάμιση. Δεν υπάρχει μάτς που να στραβώσει και να το πάρει ο Ήβιτς. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Από τον πάγκο να μου γυρίσει το μάτς. Επόμενος. Έκανε το 1-1 ο Άγιαξ, το γύρισε ο άλλος ο προπονητής. Καλημέρα. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Από το 35 μέχρι το 55-60 περίπου το γήπεδο είχε νεκρώσει. Εδώ είσαι σωστός από το 65 και μετά όμως κάνεις λάθος γιατί ήμουν μέσα και η 4 έδωσε πολύ δυνατό ρυθμό. Η 4 είναι όλο μόνο. Η 4 έδωσε ρυθμό σε όλο το γήπεδο. Αυτό σου λέω όμως. Τι ρυθμό, δηλαδή, εγώ έβλεπα κάτι τύπους να δίνουν ερωτικά ραντεβού εκεί πέρα. Άλλο τι έδειχνε τηλεόραση, εγώ σου λέω που ήμουν μέσα. Δηλαδή δεν ήταν θέμα του κόσμου. Πάμε αυτό. Αυτό που γίνεται με τον Κλάους τώρα τελευταία μου την έχει δώσει λίγο. Και είναι πολύ απλό κιόλα το σκηνικό. Μπορούν να μπουν στο ίντερνετ, υπάρχει πλέον το Wikipedia. Πάνε δες τα στατιστικά του τα τελευταία 3 χρόνια. Πάνε δες ποιους είχε συμπαίκτες. Και βγάλε τους μέσους όρους. Γιατί το έκανε έτσι για πλάκα εγώ ας πούμε. 13 γκολ μέσο όρο κάθε χρονιά στο πρωτάθλημα. 3-4 στο κύπελλο και 3-4 στην Ευρώπη. Με ποιους από πίσω, για πες μου. Η ευλογία του ήταν ο Λίνο. Ο Κωνσταντίνο τι είχε διαφορετικό από τον
Ο Κωνσταντίνου είχε, ο Κωνσταντίνου είχε καλύτερη τεχνική και καλύτερο κεφάλι. Καλύτερη τεχνική είχε ο Κωνσταντίνου. Ποιο τεχνίτης ήταν. Ο Κωνσταντίνου από το Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνου ο Φορ. Και πολύ καλό κεφάλι είχε ο Κωνσταντίνου. Το κεφάλι του Κωνσταντίνου δεν το έχει ούτε ο Βέλιος. Άμα είσαι ένα 87 και με το σωματότυπο του Κωνσταντίνου, και κεφάλι να μην έχεις, κεφάλι να βάλεις. Δεν είχε τεχνική στιγμή. Έχει κεφάλι. Καλύτερο σωματότυπο ο Βέλιος και δεν καρφώνει το με το κεφάλι ο Βέλιος. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι πέταξε 6 γκολ στο Champions League. Χθες έβλεπα κάτι παλιά μάτς δεκαετία του 80 Παναθηναϊκό. Ναι. Ξέρεις πόσα γκολ με το κεφάλι έβαλε ο Θανάσης Δημόπουλος με ένα 75-76 μπόι. Ασύλληπτα. 1,75 ήταν ο Πελέ, δεν είναι. Έβαζε ατελείωτες κεφάλια. 1,75-76. Αλτικότητα φοβερή. Timing φοβερό. Ναι, φοβερό. Άξι, ο Βέλιος είναι 1,92. Άντε να δω εκεί που πήγε πόσα γκολ θα κάνει με το κεφάλι. Περιμένω. Εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, περιμένω. Το Σαχόφ, με το Σαχόφ τι θέμα έχεις. Για πες μου λίγο. Εγώ. Τι σε χαλάει ο Σαχόφ. Δεν τραβάει το παλικάρι. Δεν τραβάει το παλικάρι. Δεν μπορεί να παίξει καταρχήν δεκάρι. Τον έβαλε χθες να πατάει περιοχές και τέτοια. Δεύτερον, το σωματότυπό του είναι βαρύ. Δεν έχει αυτό που λένε το πνευμόνι 90 λεπτά. Ανέβα, κατέβα, ντουμπλάρισε. Να σου πω κάτι, φίλε. Σακχόφ. Πόσες φορές βγήκε από την πλάγια γραμμή, να πούμε, ο Άγιαξ. Εσύ περίμενε. Στάσου. Ερώτηση. Ποδοσφαιρική ερώτηση. Μας ακούν προπονητές. Πόσες φορές από την πλάγια γραμμή βγήκε ο Άγιαξ με μειονέκτημα παίκτη στην πλευρά. Και τι ντουμπλάρισμα έχει κάνει ο Σάκοφ εκεί. Κανένα! Μα δεν ήταν δουλειά του Σάκοφ. Α, ναι, βάζαμε το Χαρίση. Ναι. Ήταν δουλειά του Χαρίση και Το Χαρίση που είναι οχτάρι, ενώ ο Σάκοφ που είναι εξάρι το βάλα δεκάρι. Δεν είναι εξάρι ο Σάκοφ. Ναι, δεν είναι εξάρι. Και δεν υπάρχουν πλέον δεκάρια. Άλλο και αυτό. Εδώ φέρτε δεκάρι στον Μπάουκλι. Μεγάλη κουβέντα άνοιξη. Τελειώσανε πριν μια δεκαετία. Δεν υπάρχει δεκάρι στο σημερινό ποδόσφαιρο. Ο Σακόφ μπορεί να ηρεμήσει τον Μπάουκ. Δεν υπάρχει άλλο παίκτη που μπορεί να εντάξει, το κάνει. Εντάξει, άμα θέλει να ηρεμήσει τον Μπάουκ να πάρει Βάλιουμ. Και ο Γκαρσία τον ηρεμούσε, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο δεν έκανε. Ηρεμεί τον Μπάουκ. Τον ηρεμεί. Εγώ δεν είμαι ήρεμο. Θέλω να πάω να φτιαχτώ. Και όταν η μπάλα είναι στο κέντρο και έχει 3-4 γύρω του ο Σάκοφ, είναι ο μόνο που μπορεί να μοιράσει παιχνίδι και να ανοίξει αντεπίθεση. Καταλαβαίνει τι λε τώρα. Εσύ καταλαβαίνει. Ότι σου φορτώσαν ένα χαφ ούτε με τρία δυνατοτήτων. Να το κάνει αυτό, ούτε ο Κάτσο, ούτε ο Χαρίσης. Μόνο ο Τσίμηρος και ο Σαχό μπορούν να βγάλουν την μπάλα. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι οι δύο τρέχουν για τρεις και ότι η ποιότητα του Σαχόφ δεν είναι αυτή η οποία περίμενα. Άμα θέλει τρεις να εγώ τουλάχιστον σαν αυτό που περίμενα άλλο πράγμα. Τώρα αν έρθει με τον Πλατανιά και εντάξει και με βγάλει τέταρτο και τρίτο πίσω από την ΑΕΚ, εντάξει, θα το δούμε κι αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Σαχόφ. Μπίζεσβαρ. Θα γκρεμίσει την τούμπα. Έλα φίλε, ναι. Τι έγινε. Τέσσερις νοματέοι πέσανε. Και πώς πέσανε, γιατί πέσανε. Έπεσε το κέντρο. Πώς κοντάψανε. Ή να σας πω. Πώς πέσανε τέσσερις νοματέοι. Τώρα τους είχα εγώ εδώ. Λοιπόν, 10 λεπτά, έχει ούτε 10 λεπτά. Δύο μπορούμε να πάρουμε. Εντάξει, 90-90-90. Σαχόφ. Που λέει, έχεις κανένα πρόβλημα, λέμε το Σαχόφ. Έτσι έλεγε και ένας. Πώς το λέγανε ρε, είχα ένα βιντεάκι και γράφαν σχόλια λέει από κάτω. Ένας λέει τι λες λέει για το Λέοβατς. Τι λέω για το Λέοβατς ρε Ταγάρη, τι λέω για το Λέοβατς. Τι έγινε, διέλυσε το κέντρο. Το ρίξατε. Θα φύγω διακοπές, τελείως. Απεκλείστη ο ΠΑΟΚ, τώρα παρασκευιάτικα εδώ θα έρθει ο Μάντζιος. Αν είχε άδεια θα έρθει ο Μάντζιος εδώ, θα μου... Αύριο. Να δούμε με ποια ομάδα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Πάρε ένα τελευταίο προτελευταίο. Θα έχεις το Europa Link. Europa Link είναι, τι να σου πω. Το Europa Link είναι έναντι στο Champions League είναι, τι να σου πω. Διακοπές στη Χαβάη είναι το Champions League. Στη Βουρβουρού της Χαλκιδικής είναι το Europa Link. Πάμε σε ένα φίλο. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσύ. Θα τι πάρω εσένα και άλλον έναν. Έλα. Καλά είσαι. Καλά είμαι, αφού είμαι όρθιος, δεν έχω κανένα όγκο. Κλείσαν οι αρτηρίες μου, καλά είμαι. Εγώ βλέπω ότι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ πάντα καλά είσαι. Γιατί έχεις ακροματικότητα, παίρνουν τηλέφωνο, περνάει η ώρα, ε. Τι πρέπει, ρε φίλε, να κάνω τώρα που έχασε ο ΠΑΟΚ, να βάλω τα κλάματα. Όχι, βέβαια. Εμείς βάλαμε τα κλάματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εσείς τι βάλατε τα κλάματα. Τα κλάματα, που λέει ο λόγος. Εσύ γά τα κλάματα. Γιατί, τι έγινε. Αν έβαζε τα γκολ ο Κλάος, ναι. Σήμερα θα μιλούσαμε για θρίαμβο, όχι για αυτά που λένε. Θα μιλούσαμε για θρίαμβο. Ε, βέβαια.
Έστω 2-0 αν γινόταν, εγώ πιστεύω δεν μπορούσε με τίποτα να το γυρίσει. Αφού κατορθώσατε σε αυτή την άμυνα και δεν βάλατε δεύτερο γκολ, τι να κάνω. Αυτό ακριβώς. Κατορθώσαμε να μην περάσουμε. Ναι, κατορθώσαμε. Και ένα πράγμα θέλω να σου πω, Κωστή, έτσι, ναι. Χωρίς να το πάρεις στραβά έτσι. Ναι. Δεν κάνω τον έξυπνο, δεν είναι Σακχόφ, είναι Σάχοφ. Αφού είμαι χωριάτης, ρε φίλε, το λέω χωριά. Κατάλαβες, απλώς σου το μετώθα σαν λάθος. Δεν υπάρχει κάπα στο επίθετό του. Σάχοφ είναι. Σάχοφ. Όχι, και δεν έχει κάπα. Κάπα δεν έχει, όχι. Απλώς όταν στα ρώσικα θέλουν να γράψουν το γράμμα χ, αγγλικά εννοώ, χρησιμοποιούν το KH, κατάλαβες, γι' αυτό. Εδώ στην Τούμπαρε τα ελληνικά δεν ξέρουμε, τα ρώσικα θα μάθουμε. Άσε καλά, ρε Κωστή. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Σιγά μην παρεξηγηθώ που. Σιγά. Άμα ήταν ο κόκκινος θα σε έκλεινε. Κλειφό! Φακφόφ είναι! Έλα, φίλε! Ναι. Ναι, ακούμε. Έλα, Κώστα. Έλα, καλέ μου. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 82 που πηγαίνω από τον μπαμπά μου στο γήπεδο. Ζει ο μπαμπάς. Από τότε που ανέλαβε ο Ζαγοράκης και ο Γκαγκάτσης. Ναι. Επειδή ήταν λάτρες του Ρεχάγκελ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν φύση επιθετική ομάδα από γεννησιμιού του. Φύση, την κάνανε σούπερ αμυντική. Με μισό γκολ. Χωρίς τέρμα, χωρίς σεντερμπάκ. Γιατί και ο Γλύκο, δεν έχει τέρμα καταρχήν ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τέρμα. Γιατί δεν έχει σεντερμπάκ, δεν έχει σεντερφόρ. Και σε έχει παίξει 4 μάτς Champions League με Μακαμπί, με Σάλκε, με Άγιαξ 2 φορές και έχει πάει 10 γκολ. Δια 4 πόσο πάει? 2,5 με 3 γκολ το μάτι. Ναι. Και παίζουν σούπερ αμυντικά. Τι έδωσε τόσο χώρο ο Ήβιτς? Ο Ήβιτς έχασε τον μάτι. Και το ξαναλέω, δεν έχει center four, δεν έχει center back και δεν έχει και τέρμα. Τέρμα δεν έχει εδώ και χρόνια δεν έχει τέρμα. Τι έφερε τον Όλσεν πέρσι. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Άμα τα είχαν αυτά τα γκολ ο Σαλτιγκίδης, θα είχε γκρεμιστεί η Τούμπα τώρα. Άντε προσκυνήστε τον τώρα που θα βάλει 3 γκολ στο Λεβαδιακό και στην Πλατανιά. Καληνύχτα. Πάμε άλλον έναν. Έλα. Έλα. Με τη διαιτησία θέλω να ασχοληθείς λίγο. Για ποιο πράγμα? Αν ήταν καλή ή όχι. Τέλεια. Ωραία, εντάξει. Σ' ακούει ο κόσμος. Εσάς έχετε κάποια άλλη άποψη? Ναι, βέβαια. Να την ακούσουμε. Τι να ακούσεις, δεν έβλεπες τη ΣΥΡΙΖΑ? Τι σφύριζε? Οι ίδιες φάσεις τις έδωνε συνέχεια υπέρ του Άγιαξ. Ναι. Συνέχεια. Δεν μπορείς να πεις την αλήθεια? Εγώ δεν λέω Εγώ πρέπει να πω μπε. Τι μπε? Γιατί μιλάω με πρόβατο. Εντάξει. Δες λίγο ξανά το παιχνίδι. Να δεις ότι ο διαιτητής σφύριξε 70-30. Να μην πω 80-30. Και νομίζω ότι και σε άλλη εκπομπή θα στο πουν κι άλλοι. Δεν μου το είπε κανένας. Είσαι ο πρώτος. Εντάξει. Έγινε, εντάξει. Είναι στατιστικό αυτό, δεν μου το είπε άλλος. Εσύ διάβασες στην εφημερίδα ότι ο διαιτητής... Δεν διάβασα έκαμε. Τίποτα. Ναι. Δεν διάβασα τίποτα. Όπου είδα το μάτς χθες, είδα τις αντιδράσεις του κόσμου. Αντιδράσεις του κόσμου? Εσύ και τις δικές μου φυσικά. Οι δικές σου αντιδράσεις, τι, πού σηκώθηκε? Και είδα το μάτς μαζί με διαιτητή. Έλληνα. Με δυο διαιτητάς κιόλας. Με Έλληνες διαιτητές. Βεβαίως. Θα ξύσω τις μασκάλες μου. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Εσύ είσαι ο ειδικός δηλαδή και αυτοί είναι άσχετοι. Όχι, αυτοί οι διαιτητές που παίζουν 30 χρόνια και τα παίρνουν Ολυμπιακός είναι σχετικοί και εμείς είμαστε άσχετοι. Όλοι δεν είναι έτσι όμως. Όχι. Οι φίλοι δικοί σου. Σε παρακαλώ. Επειδή είναι φίλοι δικοί σου, είναι καλοί άνθρωποι αυτοί οι διαιτητές. Σε παρακαλώ. Ούτε φίλοι μου ήταν ούτε τίποτα. Ναι. Διαιτητές. Ούτε φίλοι μου ήταν και ούτε τίποτα. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, πρέπει να σεβαστώ εγώ τη γνώμη ενός διαιτητή? Όχι, δεν ήταν ένας, ήταν δύο. Σίγουρα ξέρουν περισσότερα. Δύσκολα να ξέρουν περισσότερα. Εντάξει, αφού είσαι ο παντογνώστης, εσύ τι να κάνουμε. Δεν μου λες, εκτός από διαιτητές ήταν και παοξίδες αυτοί? Όχι, ο ένας είναι, ξέρω ότι είναι φιλοαρεάνος, άλλος δεν ξέρω τι ήταν. Α, και τι είπαν, ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ? Βέβαια. Εντάξει, ρε φίλε. Για την ασθένεια της προβατοποίησης δεν υπάρχει φάρμακο. Κάτι. Ναι, κάνει ομοιοπαθητική. Σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο να ρωτάς αν με ένα ναι ή ένα όχι να δεις ποιον βοήθησε η διαιτησία, να το λες μόνο. Ναι, τίποτα. Σφαγή του ΠΑΟΚ, τι θα κάνουμε, να σας το πουλήσουμε σφαγμένο, να πουλήσουμε κανένα αυτό. Βέβαια. Να σε καλά πρόβατο, για χαρά. Εσύ δεν είσαι πρόβατο. Εσύ είσαι το πρόβατο του Απόστολου Παύλου. Τρως λιχίνες. Είδε λέει με δύο διαιτητές το μάτς και είδε λέει ότι ο διαιτητής ήταν κάθαρμα, λέει, σφάλος του ΠΑΟΚ.
τι ρε, γράψτε ρε στην πρώτη σελίδα σφαγή του ΠΑΟΚ να πουλήσουμε καμιά 30.000 φύλλα. Αυτοί θα το πιστέψουν. Λοιπόν, αυτοί θα το πιστέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άπα, λοιπόν, Μαρίνα Μίκου, τουρς ειδήσεων. Εγώ το βράδυ εδώ θα δω τα αμάς με τον γιατρό, τον κτηνίατρο. Θα άξω σε μια πολυθρόνα. Θα πάω και στο φίλο μου τον Βιρτζαμάνη να πιω ένα καφέ εκεί στο περιβόλι της Παναγιάς. Γεια σου Θωμά, θα έρθω το βράδυ πριν τα μάτς και θα έρθουμε εδώ με τον γιατρό. Θα κάνουμε αναλυσάρες, θα δούμε και το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα περάσουμε φίνα. Γεια σας.